Χαίρετε. Εκπομπή ελεύθερα διαδικτυακά. Ασώψεται η πανδημία και τα τηρούμενα, τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα που πρέπει να τηρούμε και που εμείς τα τηρούμε ευλαβικά και δεν θέλουμε να δώσουμε δικαίωμα να θεωρηθεί ότι τα παραβιάζουμε έστω και τηλεοπτικά. Η τεχνολογία μας βοηθάει. Το κανάλι είναι άρτια οργανωμένο, έχει άριστους τεχνικούς, οπότε συνεχίζουμε ακάθεκτοι με καλεσμένους που, για θέματα που, της τοπικής επικαιρότητας και όχι μόνο, πολιτικής, πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και λοιπά θέματα όπως τόσα χρόνια κάνουμε, με αυτή τη μορφή, τη διαδικτυακή. Λοιπόν, απόψε καλεσμένος στην εκπομπή, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Θεσπλωτίας, ο κύριος Μάριος Κάτσης, τον οποίο έχουμε διαδικτυακά δίπλα μας και απέναντί μας. Τώρα μπορεί να ισχυριστεί ότι δίπλα σας είμαι πάντα. Η ψυχή μου είναι εκεί, το σώμα μου είναι αλλού. Αυτό μας το πει ο ίδιος, τον οποίο και καλησπέριζουμε και τον ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. Κύριε Κάτση, κύριε βουλευτή, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μάστορα, ευχαριστώ για την φιλοξενία και τη δική σας και του σταθμού. Εύχομαι καλή χρονιά καταρχήν. Υγεία προπαντός και καλή λευτεριά από όλα τα δεινά. Ναι, τώρα το καλή λευτεριά, εντάξει, μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως. Και αυτό. Εσείς μπορεί να το λέτε για την πανδημία, επειδή είναι και το, και έχει χαρακτηριστεί και το κίνημα το εμβολιαστικό ως ελευθερία, ως έξοδος δηλαδή προς την ελευθερία. Αλλά η δική σας η ευχή μπορεί να έχει και να επενίσετε και άλλα πράγματα. Θα τα ξεδιπλώσουμε στη συνέχεια της κουβέντας μας. Λοιπόν, είπατε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, πράγματι, γιατί ήταν δύσκολη και η επικοινωνία με τους ψηφοφόρους σας φέτος, έτσι δεν είναι? Οπότε σας δίνουμε την ευκαιρία να τα πείτε τηλεοπτικά. Όντως, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Δυστυχώς βάλαμε στη ζωή μας πολύ έντονα, προσπαθώντας να αντικαταστήσουμε τις ανθρώπινες σχέσεις και την ανθρώπινη επαφή την ψηφιακή τεχνολογία. Και λέω δυστυχώς, όχι γιατί είμαι ενάντια στην τεχνολογία ή στην ψηφιακή εποχή, ίσα ίσα είναι και ο τομέας μου, τον αγαπώ, τον γνωρίζω καλά, αλλά δυστυχώς γιατί δεν αντικαθίσταται η πραγματική επαφή, η ανθρώπινη επαφή. Είναι αλήθεια. Και πραγματικά μας λείπει. Είναι κάτι από αυτά τα καθημερινά τα απλά που λείπουν πάρα πολύ σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Ο σοφός λαός, αγαπητέ κύριε βουλευτή, λέει ότι πρέπει να χάσεις κάτι για να εκτιμήσεις την αξία του. Ενδεχομένως σε αυτό το που βιώνουμε όλοι, το εφιαλτικό ομολογουμένως και πρωτόγνωρο, και για μας τους παλαιότερους, πολλό δε μάλλον για εσάς, τη γενιά τη δικιά σας, ίσως μας κάνει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες σχέσεις, με τις διαπροσωπικές σχέσεις, με την πολιτική ακόμη, με τους πολιτικούς. Θα πέσουν κάποιες μάσκες, κάποια προσωπία, κάποιοι θα δείξουν το πραγματικό τους σε αυτό. Νομίζω ότι ισχύει εδώ το λεγόμενο από τους αρχαίους σημών προγόνους σοφών, σοφότατων, το ουδέν κακών, ουδέν καλών αμυγές κακού και ουδέν κακών αμυγές καλού. Δεν ξέρω, έτσι να συμφωνείτε? Όντως, αλήθεια είναι ότι αυτές οι συνθήκες, οι πρωτόγνωρες, έχουν βγάλει στην επιφάνεια μία σειρά από προβλήματα και ειλικρινά το στίχημα είναι, αν με το καλό περάσει αυτή η δύσκολη συνθήκη, αυτή η πανδημία, ποια από αυτά τα μέτρα που υποτίθεται ήρθαν προσωρινά, ποια θα μείνουν και με τι όρους και με τι προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, αν θα είναι πιο δύσκολες οι εργασιακές σχέσεις, ή καθιερωθεί μόνιμα η τηλεκπαίδευση ή η τηλεργασία, ή αλλάξει βιαίως το ωράριο ή τα εργασιακά δικαιώματα, θα είναι κάτι που μένει να αποδειχτεί και είναι ανοιχτό στοίχημα. Δεν είναι ρυθμισμένο το τοπίο, ξέρει κανένας, έτσι. Αλλά θέλω να πω όμως ότι παρά το γεγονός ότι ήμασταν κλεισμένοι και είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, όσο ήταν δυνατό, δεν σημαίνει ότι πήρα απόσταση από τα προβλήματα, ίσα ίσα. Χρειαζόταν πιο επίμονη και πιο έντονη προσπάθεια
για να μπορέσει να εκφραστεί ο κόσμος μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και οι οικογένειες για την υγεία και οι επιχειρήσεις για την οικονομία, αλλά και γενικά για το πώς μπορούμε να πορευτούμε την επόμενη μέρα για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Και για να μπορέσεις να τα εκφράσεις αυτά τα ζητήματα, χρειάζεται διπλή και τριπλή προσπάθεια για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις και να τα αναδείξεις και να τα φουγκραστείς τα προβλήματα, έστω και από το σπίτι, όντας στο σπίτι. Mm-hmm. Γι' αυτό και η ψηφιακή τεχνολογία βοήθησε σε αυτήν την κατάσταση. Όχι, βέβαια, όπως είπα, δεν αντικαθιστά τις πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις και επαφές. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να τονίσω και το λέω με αφορμή αυτή την φιλοξενία, ότι μάσκα δεν σημαίνει ότι το ότι φοράμε μάσκα για να προστατευτούμε από την μετάδοση του ιού δεν σημαίνει φίμωση. Mm-hmm. Όπως και το γεγονός ότι είμαστε στο σπίτι δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τον περιορισμό των ελευθεριών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Μάλιστα. Ακριβώς το ανάποδο σημαίνει. Ότι είμαστε υπεύθυνοι, όσο υπεύθυνοι είμαστε εμείς, το κράτος ακριβώς το ανάποδο δείχνει, ότι είναι εντελώς ανεύθυνο. Και ειδικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχει κάνει τίποτα όλο αυτό το διάστημα, θα τα πούμε αναλυτικά. Θα πούμε στη συνέχεια. Αλλά κακώς ερμηνεύουν οι της κυβέρνησης, οι άνθρωποι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και κρατάνε τις τύχες της χώρας στα χέρια τους και του ελληνικού λαού, κακώς ερμηνεύουν ότι επειδή φοράμε μάσκα δεν πρέπει να μιλάμε. Δεν πρέπει να λέμε για τα κακώς κείμενα, δεν πρέπει να αναδεικνύουμε τα προβλήματα, δεν πρέπει να αναδεικνύουμε την απόγνωση των ανθρώπων, των οικοκυριών, των επιχειρήσεων. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Και εμείς είμαστε εδώ γιατί είναι υποχρέωσή μας, είναι δημοκρατικό μας καθήκον να τα τονίζουμε αυτά και να τα φέρουμε στην επιφάνεια και να δίνουν λύσεις από την κυβέρνηση, αν μπορούν. Μάλιστα. Εντάξει, η εισαγωγή σας είναι η εισαγωγή, αν θέλετε, και τοποθέτηση σε μια συνέντευξη ενός βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και οφείλω εδώ να πω ότι ο ρόλος ο δικός σας ως αντιπολιτευόμενου βουλευτή και μάλιστα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του, του κόμματος εναμονή της εξουσίας, έτσι, αν ο λαός και όταν εσάς εμπιστευτεί ξανά να κυβερνήσετε. Συνεπώς, ο ρόλος σας είναι πολύ πιο εύκολος στις συνεντεύξεις τηλεοπτικές και γενικότερα στις δηλώσεις σας. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα λέτε πράγματα που δεν μπορεί να πει ένας κυβερνητικός βουλευτής. Μπορείτε να κάνετε πολύ πιο εύκολα κριτική. Και ο ρόλος ο δικός μας, ο δικός μου προκειμένο, δηλαδή αυτού που παίρνει τη συνέντευξη, θα έλεγα ότι είναι κάπως άχαρος. Με την έννοια, ας πούμε, ότι δεν είσαστε εξουσία. Και πλέον έχουμε και ένα άλλο ντεσαβαντάζ. Διότι όταν κάναμε συνεντεύξεις μόλις μετά τις εκλογές του 19, που ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε τότε που είχαμε κάνει τη συνέντευξη, σας ρωτούσα, ας πούμε, για παράδειγμα, εσείς τι κάνατε, και μου λέγατε ότι εμείς κριθήκαμε. Τώρα δεν μπορώ να σας ρωτήσω, ούτε αυτό, γιατί έχουν περάσει ήδη 2 χρόνια. Οπότε και η σημερινή κυβέρνηση αποκτά πλέον παρελθόν. Άρα έχει διανύσει πολιτικό χρόνο. Συνεπώς, είναι ακόμη πιο άχαρος ο ρόλος μου. Και όχι, δεν θα συμφωνήσω, κύριε Μάστορα. Αν και καταλαβαίνω τον τρόπο. Ξέρω, καταλαβαίνετε το σκεπτικό μου. Και το σκεπτικό προσπαθώ να το καταλάβω. Μάλλον το καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι αυτό που θέλετε, τη διάσταση που θέλετε να δώσετε. Αυτό όμως που έχω να πω είναι ότι εμείς σαν κυβέρνηση είμαστε μια πολιτική δύναμη, ένας χώρος όπου κυβέρνησε τη χώρα για 4,5 χρόνια. Και μάλιστα δεν έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, πριν 1,5 χρόνο ήμασταν κυβέρνηση. Να σας διορθώσω, αν με επιτρέψετε, συγκυβέρνησε, για να μην ξεχνιόμαστε, με μια παραφιάδα ενός ακροδεξιού κόμματος. Τώρα πρέπει και εγώ να βγάλω το αντιπολιτευτικό μου, δεν γίνεται. Συγκυβέρνησε, λέω, με μια παραφιάδα ενός ακροδεξιού κόμματος, το οποίο εξαϊλώθηκε πολιτικά, έτσι, ακριβώς διότι οι οπαδοί του λένε ότι πού πήγαινες με τους αριστερούς. Και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή κυβερνάει ατύπως με το σημειτικό Πασόκ. Αλλά δεν ανοίγουμε τέτοιο θέμα τώρα. Ατύπως, εσείς όμως κυβερνήσατε θεσμοθετημένα, μισό λεπτό. Ναι. Ο αρχηγός σας με τον αρχηγό του άλλου κόμματος, του ακροδεξιού, αγκαλιαζόταν το βράδυ των εκλογών. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Η ακροδεξιά, διότι, κύριε Μάστορα. Θα καταστήσω τον ρόλο μου τελείως σάχαρο. Και αν δεν κάνω και λίγο αντιπολίτευση, δεν τριγκάρω. Δεν γίνεται. Δεν θα κοιμηθώ το βράδυ. Η ακροδεξιά, κύριε Μάστορα, είναι ενσωματωμένη από το 2013 στη Νέα Δημοκρατία.
Θυμίζω τον κύριο Πλεύρη που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη που είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω τον κύριο Μπορίδη. Εξελέγησαμε τη Νέα Δημοκρατία όμως, βουλευτές. Επιτρέψτε μου. Βεβαίως, σας επιτρέπω να σας προσθέτω απλώς. Το κύριο Βορύδη που έγινε προσφάτως στον ανασχηματισμό Υπουργός Εσωτερικών, όλα τα παιδιά του ΛΑΟΣ, του κυρίου Καρατζαφέρη, έχουν αποκτήσει θεσμικό ρόλο μέσα στην εκπροσώπηση του κόμματος. Περιμένετε. Δεν να πω ότι τέτοια και με κόβετε. Δώστε μου. Έχουν αποκτήσει λοιπόν θεσμικό ρόλο στο κυβερνών κόμμα στην πλειοψηφούσα παράταξη. Συμφωνώ. Αλλά ξέρετε, μπορεί να εκλέχθηκαν όπως λέτε με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ξέρετε τι έγινε, κύριε Μάστορα. Εγώ θα δεχόμουν μια μετατόπιση πολιτική από αυτά τα στελέχη. Αυτό που δεν έχουν πει όμως και που ακόμα χρωστάνε στον ελληνικό λαό είναι αν έχουν απεκδηθεί όλα όσα δηλώνουν στο πρόσφατο παρελθόν τους, πολιτικό παρελθόν. Να βγουν να πούνε λοιπόν ότι δεν είναι ούτε νοσταλγή της Χούντας και του Πατακού, ούτε πώς το λένε, εχθροί της δημοκρατίας. Ή, εν πάση περιπτώσει, εμφυλιοπολεμική και δικαστική ρητορική. Ναι. Αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές. Αυτό που έχω και έλεγα λοιπόν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως η κύρια πολιτική παράταξη με το μεγαλύτερο ποσοστό που κυβέρνησε στη χώρα για 4,5 χρόνια, που συγκυβέρνησε, αν θέλετε, για να ακριβολογώ, αλλά ήταν, όπως λέω, το μεγαλύτερο κόμμα, το κυβερνών κόμμα, δεν είναι μία αντιπολίτευση η οποία είναι ανεύθυνη. Όλο αυτό το διάστημα και για μία σειρά από προτάσεις τις οποίες καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο τις καταθέτουμε κοστολογημένες με επιχειρήματα εφαρμόσιμες και συγκρίνοντας κιόλας αντίστοιχες ή παρεμφερείς καταστάσεις που βιώσαμε κατά την κυβερνητική μας θητεία στο παρελθόν για μία σειρά από τομείς. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο κάπως αυτή τη στιγμή στην Κεστρίνη, λέω ένα παράδειγμα για να δείξω να δώσω ένα δείγμα. Ο κάπως στην Κεστρίνη με τα μανταρίνια και τα σπεριδοειδή ή ας πούμε οι χθιοκαλλιεργητές στη Λωρίδα Τσαγιάδας που ήσασταν και δημιουργός, στηρίχθηκαν από την κυβέρνησή μας σε δύσκολες εποχές. Είναι αλήθεια. Και αποζημίωση δόθηκε για τα σπεριδοειδή και οι χθιοκαλλιεργητές μπορέσαν και μειώσαν το κόστος παραγωγής από το ΦΠΑ στα ηχθιάλευρα και από το γόνο. Αλλά βλέπουμε λοιπόν η κυβέρνηση σημερινή, ενώ έχει προτάσεις και έχουμε από την αντιπολίτευση, έχει μια σοβαρή αντιπολίτευση, ενώ έχει προτάσεις, έχει την εμπειρία και την πείρα και έχει αποδείξει ότι έχει παρέμβει σε μια σειρά από τομείς στο παρελθόν, δεν ακούει. Είναι μια κυβέρνηση χωρίς αυτιά. Είναι σαν να μιλάμε σε ντουβάρια. Λοιπόν, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα έλεγα ότι όχι, δεν είναι άχαρος ο ρόλος σας, γιατί μπορείτε να με ρωτήσετε για οποιοδήποτε θέμα, να δείτε ότι έχουμε πολύ συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις για όλους τους τομείς στους οποίους αναφερόμαστε. Εμείς διεκδικούμε να εκφράσουμε πλειοψηφικά και πολιτικά το κύριο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και να γίνουμε ξανά κυβέρνηση. Έχουμε απαντήσεις ή επεξεργαζόμαστε. Και όπου δεν έχουμε απαντήσεις, ψαχνόμαστε. Λοιπόν, επειδή ήδη έχετε αποκτήσει εμπειρία ως πολιτικός και σε τηλεοπτικές συζητήσεις, ξέρετε πολύ καλά ότι πρέπει να συμπληρώνουμε τον τηλεοπτικό χρόνο για να μπορέσουμε να ρωτήσουμε κάποια πράγματα διαφορετικά. Δεν θα προλάβω ούτε εγώ να ρωτήσω, ούτε εσείς να απαντήσετε και θα είναι, αν θέλετε, σε βάρος και των δύο. Διότι κάποιοι θα πούνε ότι εγώ δεν ρώτησα γιατί απέφυγα να ρωτήσω και εσείς δεν απαντήσατε γιατί δεν απαντήσατε. Συνεπώς, με αυτή την επισήμανση και επικαλούμενος την εμπειρία σας μετά από τόσα χρόνια, κλείνε τώρα 6,5 χρόνια βουλευτή, πώς έχετε? Στις 25 του Γενάρη του 21, 6. Έχετε 6 χρόνια βουλευτής. Ναι. Έχετε βγάλει ολόκληρο γυμνάσιο και λύκειο, δεν είναι μισό λεπτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα ήθελα να καθαρίσω καταρχήν ότι θα αναφερθούμε και λίγο στα εσωκομματικά, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής από κάτω, στις εσωκομματικές εξελίξεις που έχετε στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχουν εξελίξεις. Και αν νομίζετε ότι δεν υπάρχουν, εγώ θα ρωτήσω και θα απαντήσετε. Αλλά αφού ξεκινήσαμε την κουβέντα έτσι, να τις αφήσουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, προς το τέλος, και να μιλήσουμε για τα προβλήματα. Το ερώτημα του μέσου πολίτη και συμπολίτη, αγαπητέ κύριε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είτε σας έχει ψηφίσει, είτε όχι, είτε ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε στην Δημοκρατία, είτε είναι ένας προβληματιζόμενος και σκεπτόμενος πολίτης και καχύποπτος, αν θέλετε, απέναντι σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, είναι το εξής.
Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη κέρδισε τις εκλογές με άντρη πλειοψηφία. Έτσι, είναι αλήθεια αυτό. Πήρε απόλυτη πλειοψηφία, 158 έδρες, 40%. Και ενώ ξεκινούσε το κατά αυτήν, προσέξτε, εγώ δεν υιοθετώ, δεν ούτε παίρνω θέση ως παρουσιαστής, κατά αυτήν μεγαλόπνο πρόγραμμά της των αποκατοικοποιήσεων, των επενδύσεων, της μείωσης των πρωτογενών ελλημάτων, όλων αυτών, της ανάκαμψης ελληνικής οικονομίας, της μείωσης της ανεργίας και όλων αυτών, έρχεται ως κεραυνός εν εθρία, εν μιάνυκτη, μία πανδημία που σημαίνει ότι από το εξού και πανδημία, ότι αφορά όχι την Ελλάδα, όλη την γη, όλο τον πλανήτη, όλες τις χώρες. Μία πανδημία η οποία φέρει τα πάνω κάτω. Απρόβλεπτος παράγοντας, αστάθμητος παράγοντας, ασύμμετρη απειλή, μη προβλεπόμενη και η κυβέρνηση καλύτερα διαχειριστεί. Και ρωτάει σήμερα ο πολίτης συμπολίτης. Βλέποντας την κυβέρνηση, για την οποία θα ερωτηθεί κυβερνητικός στέλεχος ή βουλευτής την επόμενη φορά που θα τον έχω εδώ καλεσμένο. Ξεκίνησα ιεραρχικά. Θα μας απαντήσει αυτός τι έκανε η κυβέρνηση. Αυτά που κάνει. Τι διαφορετικό θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ εάν σήμερα ήταν κυβέρνηση, ρωτώ τον Μάριο Κάτση, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ τη πρωτεία, όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας σε γενικό, πανελλαδικό και κατ' επέκταση και περιφερειακό τοπικό επίπεδο, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και τι δεν θα έκανε από αυτά που έκανε η κυβέρνηση? Απαντήστε τώρα. Κύριε Μάστορα, να θυμίσω και έχετε δίκιο ότι η πανδημία όντως. Δεν κατηγορεί κανένα στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι έχει πανδημία, ότι υπάρχει πανδημία του κορονοϊού και έχει πληγεί, όπως όλοι οι φίλοι, έχει πληγεί και η Ελλάδα. Αυτό για το οποίο κατηγορήσαμε και κατηγορούμε τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι έφερε την ύφεση πριν έρθει η πανδημία. Αν δει κανένα το δεύτερο εξάμηνο του 19, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και το Μάρτι που είχαμε το πρώτο lockdown, 15 Μάρτι, αν δει όλο αυτό το 9 μήνο σχεδόν, θα δει κανείς ότι από θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 2,8 πέσαμε σχεδόν στο 0. Αυτό ήταν πριν την πανδημία. Όπως και επίσης μία σειρά από κυβερνητικά αφηγήματα στα οποία είναι απολύτως ανακόλουθη. Να μην θυμηθώ τις πρέσπες και τη συμφωνία των Πρεσπών για την Βόρεια Μακεδονία που τώρα τηρούν και τιμάν και τιμούνε. Να μην θυμηθώ για τις πολλές και καλύτερες δουλειές ή για την επένδυση του ελληνικού που θα ξεκινούσε σε μια εβδομάδα και έχει πέρασει 1,5 χρόνο και δεν έχει μπει άνθρωπος μέσα, δεν έχει γίνει τίποτα. Να μην θυμηθώ για τη μεσαία τάξη που βλέπουμε πόσο πολύ τη βοηθήσανε μέσα στην πανδημία. Να μην θυμηθώ μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αυτό που θέλω όμως να θυμηθώ είναι το τι ακριβώς έγινε μέσα στην διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου lockdown. Εδώ πέρα λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία δεν στηρίχθηκε ούτε το σύστημα υγείας όσο όφιλε, όσο έπρεπε. Αλλά δεν στηρίχθηκε ούτε τα νοικοκυριά, δεν στηρίχθηκαν ούτε τα νοικοκυριά, ούτε και οι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, τι ακριβώς διαφορετικό θα κάναμε εμείς? Εμείς θα κάναμε πέντε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτο και κυριότερο, θα κάναμε μαζικά τεστ, αλλά θα δίναμε και τη δυνατότητα αυτά τα τεστ να συνταγογραφούνται. Ένας δηλαδή ασφαλισμένος να κάνει δωρεάν τεστ για τον κορονοϊό, για να μπορούμε να βλέπουμε το επιδημιολογικό φορτίο στην κοινότητα. Πρώτο. Δεύτερο, θα ενισχύαμε με μόνιμες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, γιατί έχουν εξαιρεθεί αυτά από τους περιορισμούς που είχαμε παλιότερα με τα μνημόνια και με τα μεταμνημόνια. Ναι. Κάναμε μόνιμες προσλήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο Φυλιατών και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Mm-hmm. Γιατί είναι αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα η Ευρώπη. Τρίτο, θα χρησιμοποιούσαμε χρήματα, μέρος των χρημάτων από το μαξιλάρι που κληρονόμησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν 37 δις, μέρος των χρημάτων, περίπου 12 δις, για να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι. Εμπροστοβαλλούνται εσείς? Όχι μόνο, και όχι μόνο, και για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση. Έτσι ακριβώς γίνεται και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή, θα έπρεπε, κύριε Μάστορα, η προκαταβολή που δίνεται τώρα στις επιχειρήσεις, όσες την παίρνουν, ναι, είναι επιστρεπτέα. Εμείς λέγαμε να είναι μη επιστρεπτέα. Δεν πρέπει να επιστραφεί, γιατί τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέσα στον κορονοϊό έχει συσσωρευτεί ένα χρέος 20 δις. Αυτά θα κληθούν μετά, με τα τωρινά δεδομένα, σας λέω, θα κληθούν να τα επιστρέψουν τα 20 δις αυτά. Πώς θα μπορέσει να τα πάρει πίσω, από ποια επιχείρηση θα τα πάρει πίσω, με τι τζίρο, με τι κίνηση, ας πούμε, στην αγορά. Και θα δείτε, θα το θυμηθείτε,
ότι θα είναι τέτοια κοινωνική πίεση που θα την κάνει μη επιστρεπτέα την προκαταβολή. Για να δείτε ότι την έχουμε κάνει την πρόταση πολύ εγκαίρως και θα την κάνει μη επιστρεπτέα, ενώ ήταν επιστρεπτέα μέχρι τώρα. Όπως επίσης θα μπορούσε να επιδοτήσει τις ασφαλιστικές εισφορές. Για παράδειγμα, μία επιχείρηση ατομική ή μία μικρή επιχείρηση που έχει ένα ή δύο εργαζόμενους ή τρεις, θα μπορούσε να επιδοτηθεί στο 100% οι ασφαλιστικές εισφορές από το κράτος και να επιδοτηθεί επίσης ένα 40% ο μισθός του εργαζόμενου. Και η υποχρέωση του εργοδότη θα είναι να διατηρήσει τον εργαζόμενο στη δουλειά όσο διάστημα είναι κλειστός, γιατί δεν έκλεισε με δικιά του ευθύνη. Δεν είναι ότι πήρε το επιχειρηματικό ρίσκο και έπεσε έξω. Έκλεισε λόγω της πανδημίας. Τον ανάγκασε το κράτος να το κλείσει. Άρα λοιπόν, η υποχρέωση του θα ήταν να διατηρήσει τη θέση εργασίας και να μην αλλάξει και τα ωράρια εργασίας. Δηλαδή να είναι πλήρες το ωράριο, όχι να τον πάρει από 8ωρο και να τον κάνει 4ωρο και να του μειώσει το μισθό. Αυτή θα ήταν μια υποχρέωση. Ούτε αυτό έγινε. Ίσα-ίσα επιδοτήθηκε η αναστολή της εργασίας, όχι η διατήρηση της εργασίας. Και τέταρτον, θα έπρεπε οπωσδήποτε να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία και να παρθούν μέτρα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τέταρτο και σημαντικότερο. Και πέμπτο, πάρα πολύ σημαντικό επίσης, να μην επενδύσουμε όλη μας την ελπίδα, να μην ποντάρουμε όλα μας τα λεφτά στο ότι πρέπει να καθησυχαστεί η ελληνική κοινωνία, γιατί θα έρθουν γρήγορα τα εμβόλια και θα εμβολιάσουμε πολύ κόσμο. Είδαμε τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις ότι ούτε πολλά εμβόλια έρχονται, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη, ούτε διαθέσιμα είναι και δεν έχουμε κάνει τίποτα ούτε σε επίπεδο φαρμάκων, γιατί υπάρχουν θεραπείες με τα φάρμακα των αντισωμάτων και τα μονοκλονικά για να μειωθεί το ποσοστό θνητότητας. Ούτε έχει γίνει τίποτα να αυξηθούν τα κρεβάτια των μονάδων εντατικής θεραπείας σε μόνιμες προσλήψεις. Άρα, θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα είχαμε αυτές τις παλινοδίες με το να ανοίξουμε τον τουρισμό χωρίς όριους και πρωτόκολλα. Να έρθει όποιος είναι, μπάτε σκύλοι, αλέστε χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς τεστ 72 ώρων. Να ανοίξουμε τα σχολεία με μάσκες αλεξίπτωτα. Δεν θα τα κάναμε αυτά. Να πηγαίνουν οι μαθητές και να αυξάνουμε το όριο των μαθητών ανατάξει από τους 21 στους 27 μαθητές ανατάξει. Αυτό έγινε τώρα το καλοκαίρι. Και ανοίξαν τα σχολεία το Σεπτέμβρη και είδαμε μετά τις καταλήψεις ότι όλα τα σχολεία. Εσείς δεν θα τα κάνατε. Δεν θα τα κάναμε όλα αυτά. Ωραία. Και επίσης θέλω να σας πω. Τι θα ότι... κάνετε, πες μου. Μα σας εξήγησα. Εμείς αυτό που είπαμε. Ωραία, το κατάλαβα. Ταυτόχρονα σας λέω και τις προτάσεις μας. Ναι, αλλά να διευκρινίσω για κάποια πράγματα. Παρακαλώ, ναι. Για παράδειγμα, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Είμαι υποχρεωμένος να κάνω το συνήγορο της άλλης πλευράς εγώ. Αλίμονο, έτσι γίνεται. Για παράδειγμα, λέτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς που πράγματι αποτελεί κοινό μυστικό, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα κτλ., ότι γίνεται ο κακός χαμός. Ναι. Ναι. Εντάξει, δεν περάσαν όμως και 10 χρόνια. Πριν από 1,5 χρόνο κυβερνούσατε εσείς. Δεν είχατε ενισχύσει το στόλο των μέσων μαζικής μεταφοράς ούτε στην Αθήνα, ούτε στη Θεσσαλονίκη που ήταν ο κύριος Παπάς, πατέρας κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησής σας. Και ρωτώ εγώ, τι μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση που ευνηδιάζεται. Δεν με ενδιαφέρει η Νέα Δημοκρατία, μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα μπορούσε να ήσασταν εσείς στη θέση της, που ευνηδιάζεται από μια πανδημία πρωτόγνωρη και με τέτοια χαρακτηριστικά, να κάνει τι, να αντικαταστήσει το στόλο ή να ενισχύσει, να πάρει καινούρια λεωφορεία τώρα, δεν προλαβαίνει καν ούτε το διαγωνισμό να κάνει. Εδώ η πανδημία εξής. Δηλαδή, πώς θα τα κάνετε εσείς αυτά, έτσι, τα λέτε με ένα τρόπο, πραγματικά, με την έννοια, ας πούμε, ότι. Είναι πολύ απλουστευμένα. Δεν ξέρω. Δώστε μου λίγο το χρόνο να σας απαντήσω. Πόσο θέλει. Κύριε Μάστορα, τον περασμένο, αν δεν κάνω λάθος, Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη, τώρα του 2020, είχαμε κάνει όλη αυτή την κίνηση, κάναμε μία επίσκεψη στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών και ο λόγος ήταν ότι υπήρχαν μία σειρά από λεωφορεία στην Αθήνα, τα οποία με πάρα πολύ λίγα χρήματα μπορούσαν να επισκευαστούν κάποια λίγα ανταλλακτικά για να μπουν σε κίνηση. Όμως το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό, κύριε Μάστορα. Το πιο σημαντικό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, με το που ανέλαβε την κυβέρνηση, ακύρωσε τον διαγωνισμό που είχε ήδη βγει στον αέρα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτός ο διαγωνισμός περιλάμβανε 750 νέα λεωφορεία και για την πανδημία, έτσι. Πριν την πανδημία. Πριν την πανδημία. Ναι. Για ποιο λόγο τον ακύρωσε? Και η κυβέρνηση επικαλείται ως λόγο ότι αυτή η συμφωνία, κατά τη γνώμη της, δεν πληρούσε τις προδιαγραφές εκείνες
και τη διαφάνεια και αφήνει κτλ. Που έπρεπε να πληρούνται για να μπορέσει να υλοποιηθεί μια τέτοια συμφωνία. Οφείλω να πω την άποψη της κυβέρνησης. Δεν το κάνει μετά την πανδημία. Καλά κάνετε και το λέτε. Προσέξτε όμως, εδώ πέρα τίθεται ένα ζήτημα. Πρώτον, η απόδειξη είναι ότι δεν τη νοιάζει ο δημόσιος χώρος, δηλαδή οι δημόσιες μεταφορές, mm-hmm. που μετακινούνται τα παιδιά και οι εργαζόμενοι των λαϊκών οικογενειών. Mm-hmm. Γι' αυτόν ακριβώς και το λόγο, πριν ξεσπάσει η πανδημία, είχε δείξει τις προθέσεις και τις διαθέσεις της, mm-hmm. για να μειωθεί, να συρρυκνωθούν οι υπηρεσίες, να υποβαθμιστούν οι υπηρεσίες στις μεταφορές, προκειμένου να ιδιωτικοποιηθούν. Αυτό τους έβαλε φρένο ο κορονοϊός. Ήταν μια πολιτική επιλογή που τους τρόμαξε ο κορονοϊός και αποτέλεσμα της ακύρωσης του διαγωνισμού το βιώσαμε όταν όλοι αναγκάζονται να στραφούν στο δημόσιο τομέα. Και στην υγεία και στην παιδεία, ναι. και στις μαζικές μεταφορές. Αυτό είναι αλήθεια και κυβερνητικά στελέχη το έχουν παραδεχτεί. Είναι μια πολιτική αντίληψη ότι δηλαδή δεν θέλουμε αυτό που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να ενισχύσει τον δημόσιο στόλο των οχημάτων. Mm-hmm. Αλλά όταν ήρθε η πανδημία, καταλάβανε ότι κάναν λάθος. Λοιπόν. Δεύτερον, ο διαγωνισμός, mm-hmm. γιατί μπαίνετε σε ζητήματα διαφάνειας, ξέρετε τι έλεγε. Ότι αν τον έπαιρνε το διαγωνισμό ο κύριος Μάστορας, το λέω για χάρη. Οικονομία της συζήτησης. Αν τον έπαιρνε ο κύριος Μάστορας το διαγωνισμό, δεν θα μπορούσε να κάνει παιχνιδάκια ο κύριος Μάστορας και να κοστολογεί το σέρβις και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τα υπόλοιπα 10 χρόνια. Που θα προμήθευε τα λεωφορεία, αλλά ήταν υποχρεωμένος ο κύριος Μάστορας, αφού είναι μειοδότης στο διαγωνισμό, mm-hmm. να εξασφαλίζει ότι θα δίνει δωρεάν ανταλλακτικά και ότι θα λειτουργούν τα νέα λεωφορεία, ό,τι και αν πάθουν, για τα επόμενα 10 χρόνια. Ωραία. Αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν το ήθελε, γιατί ήθελε πεδίο αδιαφάνειας για να σπάσει δουλίτσες σε κολλητούς και φίλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Μάστορα. Αυτή και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που ακυρώσαν το διαγωνισμό. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή σας. Οφείλω να είμαι αντικειμενικός. Εγώ να κρατάω τις αποστάσεις. Αυτή είναι η άποψή σας. Δεν ξέρω αν είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η άποψή του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιανού την άποψη θέλετε να σας λέω? Όχι, απλά το επισημαίνω. Αν εσείς εξυπηρετούσατε το δημόσιο συμφέρον, οποιοδήποτε συμπολίτη που μας ακούει βγάζει ένα διαγωνισμό και του λέει αυτού που θα κάνει τον διαγωνισμό, ότι είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει ανταλλακτικά και να διατηρήσει. Να διατηρεί σε λειτουργία τα οχήματα για 10 χρόνια. Μάλιστα. Αυτό ωφελεί ή ζημιώνει το δημόσιο συμφέρον? Νομίζω ότι είναι πασιφανές ότι το ωφελεί. Ξέρετε ποια είναι η πλάκα? Κάλεσε ο κύριος Καραμαλής, υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, να του κάνει μία πρόταση για να βγάλει νέο διαγωνισμό για λεωφορεία, μόλις ακυρώσαν τον διαγωνισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε τι του είπε ο διευθυντής? Mm-hmm. Ο οποίος δεν πρόσκειται και πολιτικά στο ΣΥΡΙΖΑ, να σας το αποκαλύψω και αυτό. Uh-huh. Ο διαγωνισμός του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο σωστός. Τι να με αποκαλύψετε? Αν ο διευθυντής Καραμαλή ανήκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Λοιπόν, αυτό σας λέω. Λέτε, το υπηρεσιακό στέλεχος. Υπηρεσιακός διευθυντής, ακριβώς. Ah, ο υπηρεσιακός διευθυντής του Υπουργείου είπε ότι ο διαγωνισμός που έβγαλε στον αέρα ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εισήγηση της υπηρεσίας και πάλι εισηγούνται τον ίδιο διαγωνισμό. Εκτίθεται πολλαπλώς. Σε όλα τα επίπεδα και όλα αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες. Γιατί δεν θέλουν να στηρίξουν ούτε τα μέσα μεταφοράς, ούτε την υγεία, ούτε την παιδεία. Κατεγράφει το είπατε. Επιμένω ξανά για την οικονομία του τηλεοπτικού χρόνου. Πρέπει να επιταχύνουμε για να πούμε και σε θέματα συγγνώμη, που αφορούν και τα τοπικά εδώ ζητήματα. Λοιπόν, δεν μπορώ όμως να αποφύγω τον πειρασμό. Αναφερθήκατε προηγουμένως στη μεσαία τάξη. Που την οποία είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία εξόντωσε, εξουθένωσε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αλλά εγώ να σας υπενθυμίσω, διότι γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ να τα υπενθυμίζουμε, ότι ο σύντροφός σας στο κόμμα και πρώην υπουργός και από τα προβλημένα στελέχη, ο κύριος Πολάκης, προσφάτως είπε ότι εμείς ως κυβέρνηση την μεσαία τάξη βάζω μπιπ, την κάναμε... Την αυτόσαμε, έτσι, λέω την αυτόσαμε, βάζω το δεύτερο μέρος, γι' αυτό και μας τιμώρησε. Τώρα, ο κύριος Βολάγκης έχει άδικο, έχει δίκιο, δηλαδή μήπως η μεσαία τάξη και από εσάς και από τη σημερινή κυβέρνηση, δεν το αποκλείω καθόλου, άλλωστε θα δούμε, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και τρέχουν και εγώ συμφωνώ σε πολλά, μάλλον δεν πρέπει να παροθέσει, σε διάφορετος σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα που ελήφθησαν κτλ. Αλλά και η δική σας κυβέρνηση
Μήπως η μεσαία τάξη την αντιμετώπισε απαξιωτικά και την θεώρησε ως την αγελάδα που αρμέγει και την άρμεξε, την εξουθένωσε και να έχουμε αυτά τα προβλήματα σήμερα? Ο Πολάκης το λέει, το λέω εγώ. Θα σας πω δύο πράγματα. Το πρώτο γεγονός είναι ότι η Νέα Δημοκρατία όταν μιλάει για μεσαία τάξη δεν εννοεί αυτό που είναι η μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Πρέπει να πέσουμε σε έναν ορισμό επιτέλους. Τι είναι η μεσαία τάξη? Με αυτό είναι το ερώτημα. Για παράδειγμα, τι θεωρείται μεσαία τάξη? Μεσαία τάξη θεωρείται ένα εισόδημα οικογενειακό 50 και 60 χιλιάδες ή θεωρείται πάνω από 500 χιλιάδες? Έχει μια διαφορά, ξέρετε. Γιατί όταν η Νέα Δημοκρατία είπε ότι θα εκπροσωπήσει τη μεσαία τάξη, όλα τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι τώρα, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, μα τη μείωση του έμφυα, μα τη μείωση των φόρων στα μερίσματα κλπ., αφορούσαν για περιουσίες πάνω από μισό εκατομμύριο ή και ένα εκατομμύριο ευρώ. Αν αυτό εννοεί η μεσαία τάξη, τότε ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της μεσαίας τάξης. Μάλιστα. Αν εννοεί όμως ότι η μεσαία τάξη είναι τα μεσαία στρώματα, τα οποία δεν είναι στο επίπεδο των ορίων της φτώχειας, αλλά με τα βίας πάλι τα βγάζουν πέρα στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό, ή εν πάση περιπτώσει έχουν μια δυνατότητα κάπως παραπάνω να έχουν μια έγνοια λιγότερη για το πώς θα βγάλουν το μήνα, αν εννοεί αυτούς, τότε αυτό είναι απολύτως βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τους εκπροσωπεί. Και αυτό αποδεικνύεται πολλαπλώς. Η αλήθεια επίσης, η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω, είναι ότι αυτό που είπε ο Παύλος ο Πολάκης έχει, όχι με την έννοια αυτή που το λέτε, αλλά έχει αυτός το είπε. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι ήταν μια... Αφήστε με να το, θα το πω, θα σας καλύψω. Μα μου λέτε ότι... Για λόγους, το ισχυρού δεν μου επιτρέπει να πω τι είπε, ξέρετε πολύ καλά, έτσι. Θα σας καλύψω. Την αυτόσαμε την μεσαία τάξη. Θα σας καλύψω. Ο λόγος λοιπόν που το δίκιο που δίνω στον Πολάκη, και η αλήθεια είναι κατά τη δική μου γνώμη, ότι όντως επιβαρύναμε και εμείς ένα κομμάτι μικρό σε σχέση με αυτά τα μέτρα που είχαν λάβει οι προηγούμενες κυβερνήσεις από εμάς. Δηλαδή από το 10 μέχρι το 15. Αυτοί πήρανε περίπου 70 με 80% επιβάρυνση στη μεσαία τάξη. Εμείς τους προσθέσαμε άλλο ένα 10%. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Αυτό πραγματικά μετά την έξοδο από τα μνημόνια έπρεπε αμέσως να αρχίσουμε να το επιστρέφουμε πίσω. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Δεν προλάβαμε, αργήσαμε, δεν είχαμε την ταχύτητα, την πολιτική... πώς το λένε, γρηγοράδα και σπιρτάδα, να το αποκαταστήσουμε. Έπρεπε λοιπόν μια κουρασμένη κοινωνία και μια οικονομία τότε 8-9 χρόνια σε ύφεση, όχι συγγνώμη, εν πάση περιπτώσει σε συρρήκνωση, αλλά είχε ξεκινήσει τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο να βρίσκει τα πατήματά της και να μπαίνει σε μια αναπτυξιακή τροχιά, περίμενε να επουλώσει πιο γρήγορα τις πληγές της. Και αυτό που θέλω να πω με απλά λόγια είναι ότι θα μπορούσαμε να μην είχαμε αφήσει 37 δις, θα μπορούσαμε να είχαμε αφήσει 30. Και αυτά πολλά είναι. Ούτως ή άλλως, καμία προηγούμενη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα δεν έχει κληρονομήσει στην επόμενη κυβέρνηση ούτε ένα ευρώ. Μάλιστα. Κανένα ευρώ. Ποτέ και πουθενά. Πάντα χρέη αφήνανε και στάχτηκε Μπούρμπερι. Εμείς αφήσαμε 37 δις. Και δεν τα αφήσαμε εμείς, κύριε Μάστορα. Είναι χρήματα του ελληνικού λαού, τα οποία σεβαστήκαμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Δεν κάναμε σπατάλη, δεν κάναμε διαφθορά, δεν κάναμε μίζες, δεν κάναμε πελατειασμό. Γιατί σε μια δύσκολη στιγμή, όπως είναι αυτή της πανδημίας, θέλαμε το κράτος να μην καταρρεύσει ξανά. Και αν υπάρχει ένας λόγος αυτή τη στιγμή που η κυβέρνηση μπορεί να βγαίνει στις αγορές, είναι επειδή έχει το μαξιλάρι του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, είσαι σαφής, αλλά οφείλω, επιτρέψτε να το πω χαριτολογώντας, ότι οι κληρονόμοι αυτή σε εισαγωγικά κληρονομιά του μαξιλαριού αυτού, μάλλον αποποιήθηκαν την κληρονομιά ή δεν την εκτίμησαν δεόντως. Δηλαδή δεν είπαν, ρε εσύ, τι μας άφησε εδώ ο πατέρας μας, τώρα λέω μεταφορικά έτσι, τι μας άφησε η κυβέρνηση, 37 δις μαξιλάρι και εμείς την καταψηφίζουμε και φέρουμε στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Μάλλον ο λαός δεν εκτίμησε την κληρονομιά αυτή. Σας εξήγησα νωρίτερα, για μας ας βγει να πει κάποιος το γεγονός ότι αφήνει στα δημόσια ταμεία. Λοιπόν, 37 δις. Εγώ τα παχαριτολογώ, να μην μείνουμε άλλο σε αυτό, όμως χάνουμε χρόνο. Να προχωρήσουμε λίγο. Εγώ κατανοώ λοιπόν ότι ο κόσμος και σωστά ψηφίζει με βάση την υλική αλλά και την αντικειμενική δυνατότητα της ύπαρξής του. Να μπορεί
να ανταπεξέλθει από τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Τρέχει ο χρόνος και είναι αμήνυτος. Αφήστε με λίγο να το πω. Ο κόσμος σκέφτεται με όρους οικονομίας και σωστά. Εμείς μπορεί να το κάναμε αυτό για το δημόσιο συμφέρον. Γι' αυτό και λέω ότι η χρυσή τομή θα ήταν να αφήσουμε μεν ένα σημαντικό μαξιλάρι ως παρακαταθήκης του ελληνικού λαού, αλλά να είναι μικρότερο αυτό το μαξιλάρι. Ωραία, κατεγράφει, μην επαναλαμβανόμαστε. Κύριε Κάτσινε, μην επαναλαμβανόμαστε. Ο κόσμος ακούει, κρίνει, μην υποτιμάτε καθόλου τους ψηφοφόρους. Δεν είναι πρόβατα. Θυμάστε, γιατί δεν υποτιμώ κανέναν και το ξέρω. Δεν το λέω για εσάς, το λέω γενικά ως επισήμανση. Θυμάστε παλιά το σύνθημα με τον αείμνηστο πλέον, Θεός χωρέστον, υπουργό παιδείας, τον αείμνηστο Αρσένη, λέω κύριος, τον αείμνηστο Γεράσιμο Αρσένη. Ναι, θυμάστε, νομίζω ότι είστε και φοιτητής εσείς, που λέγανε φοιτητές, Αρσένη δεν κάνεις ούτε για τσομπάνεις, δεν είμαστε τα πρόβατα που ό,τι θέλεις κάνεις. Αυτό το σύνθημα θα μπορούσε να είναι διαχρονικό και κάποιοι πολιτικοί να έχουν υπόψη ότι ο λαός δεν είναι πρόβατα, δεν είναι αγέλη και δεν συναγελάζεται, δηλαδή δεν είναι αγελάδες να συναγελαστούν, δεν είναι ζώα, αλλά συναθρίζεται. Και σας πάω τώρα στις συναθρίσεις που προχθές είχαμε την απαγόρευση για άνω των 100 και χθες, την Πέμπτη, χθες, ναι, Αυτή η απαγόρευση, η εκπαιδευτική κοινότητα και η πανεπιστημιακή και οι φοιτητικοί και οι φοιτητές την έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, αγνόησαν λοιπόν ένα νόμο του κράτους, παρανόμησαν, διαδήλωσαν παρανόμως και εσείς, ανεξαρτήτως αν συμφωνείτε ή όχι, ως βουλευτές της αντιπολίτευσης, και δεν μιλάω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάω για όλα τα κόμματα, και προσωπικά, αν με ρωτήσετε κάτι, θα σας πω την άποψή μου για την απαγόρευση, την αντιλαμβάνεστε προφανώς τι εννοώ, αλλά εφόσον είναι ο νόμος. Duralex, Settlex, σκληρό νόμο. Πότε ψηφίστηκε αυτό ο νόμο, γιατί ήταν απόφαση του αρχηγού τη αστυνομία. Είναι απόφαση του αρχηγού τη αστυνομία. Του αρχηγού τη αστυνομία. Ναι, δεν μπορεί, με συγχωρείτε. Είμαστε εδώ πέρα, αστυνομοκρατούμενο κράτο είμαστε. Όχι, ναι, αλλά ακούστε κάτι. Εδώ είμαστε ελληνική δημοκρατία, κύριε Μάστορα. Ακούστε κάτι. Εδώ υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν συντάγματα τα οποία δεν καταπατούνται από κανέναν αρχηγό τη αστυνομία. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Όχι, όχι. Θα βάλουμε το πρόβλημα στη σωστή του διάσταση. Αφήστε με να το πω. Απόφαση του αρχηγού της αστυνομίας, η οποία αντίκειται και παραβαίνει κάθε έννοια συνταγματικού και δημοκρατικού δικαιώματος, είναι υποχρέωσή μας ηθική, ιστορική, με βαρύτητα να την υπερασπιστούμε. Και θα σας πω το εξής. Είναι τόσο γελία και αστεία αυτή η απόφαση που πήρανε, που αύριο θα κάνει κάποιος ένα κορονοπάρτι με 99 άτομα και δεν θα μπορεί να το συλλάβει. Χαίρομαι που το λέτε. Μετά, και βγήκανε μετά, γιατί δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν και λένε όχι, δεν αφορά λέει τα πάρτι, δεν αφορά τα καταστήματα, αφορά τις συναθρήσεις. Ακούστε με λίγο, για να σας προλάβω, στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας σχολίασα ακριβώς αυτή την απόφαση με το δικό σας σκεπτικό. Συνεπώς, αντιλαμβάνεστε, τώρα όμως κάνω συνέντευξη. Δεν σχολιάζω, δεν παρεμβαίνω στο δελτίο. Είπα ότι αν εγώ βγω αύριο, βγούμε 101 άτομα στην Οικουμενίτσα, ο 101ος θα είμαι εγώ και κάνουμε μια διαδήλωση για τους μανιταρόφιλους, οι οποίοι πλήττουν τα δικαιώματά τους, μπορεί η αστυνομία να μας συλλάβει. Με αυτό που έγινε στην Αθήνα χθες, όχι, ναι ή όχι. Δεν μπορεί. Αλλά το ερώτημα είναι ποιος θα αποφασίζει, ποια απόφαση είναι συνταγματική ή όχι. Δηλαδή θα γίνουμε όλοι, θα αναγάγουμε τους εαυτούς μας σε συνταγματολόγους και θα ερμηνεύουμε ο καθένας κατά το δοκούν και από τη δική του πολιτική οπτική και σκοπιά και πρίσμα το Σύνταγμα. Εδώ είναι μια απόφαση. Καλός ή κακός. Δεν ξέρω, εγώ καταλάβατε να συμφωνώ ή διαφωνώ. Αλλάξαμε το Σύνταγμα να απαγορεύεται συναθρήσεις και δεν το ξέρω. Όχι. Σας λέω πάλι, είναι μια απόφαση. Κανένας... Μισό λεπτάκι. Ψηφίστηκε κανένας νόμος που τέτοιο και κανείς νόμος. Κανένας. Είναι μια απόφαση του αρχηγού της Ελλάς. Ωραία. Λοιπόν, μου λέει αύριο, εμένα... εγώ σας ρωτώ κάτι. Ωραία. Αύριο... Και ποιος μου λέει εμένα, γιατί σας φέρνω ένα αντιπαράδειγμα, ότι αύριο το βράδυ, που είναι και Σάββατο, δεν θα κάνουν ένα πάρτι 99 άτομα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει. Άρα τι μου λέτε, τι απόφαση είναι αυτή. Ακούστε όμως, για να θέτουμε το θέμα στη σωστή του βάση.
Το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας... Βοηθήστε με λίγο. Παρακαλώ. Το ερώτημα είναι... Το ερώτημα, ακούστε κάτι. Σας είπα τώρα, δηλαδή, ουσιαστικά έχω πάρει θέση που κακώς έμεσα, αν συμφωνώ ή διαφωνώ με την απόφαση αυτή. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Εάν οι βουλευτές νομοποιούνται, τις αντιπολίτευσης εννοώ, έτσι, διότι κυβερνητικοί καλά χειροκροτάνε. Γνωστό αυτό και εσείς το ίδιο κάνετε ως κυβερνητικοί. Λοιπόν, χειροκροτάνε ό,τι πει ο αρχηγός, παλαμάκια. Χειροκροτήσαν την αύξηση του προστίμου από τα 300 στα 500 και μετά από μία ώρα χειροκροτήσανε τη μείωση από τα 500 στα 300. Και εσείς χειροκροτούσατε για άλλα πράγματα. Ακούστε κάτι, όλοι οι βουλευτές των κομμάτων εξουσίας. Αυτό έγινε με μία ώρα διαφορά. Χειροκροτούσατε και εσείς. Του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Λοιπόν, κύριε Κάτση. Τώρα, δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Κύριε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι για κλάματα, αν δεν ήταν για γέλια. Κύριε βουλευτή, το είδα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, το χειροκροτούσαν για τα 500 ευρώ και τα 300. Και ήταν πραγματικά. Σε μία ώρα διαφορά. Ήταν ευτελισμός, το λέω εγώ δημόσια. Ευτελισμός των κοινοβουλευτικών θεσμών. Αλλά και εσείς ως κυβερνητικοί βουλευτές, τα χέρια σας βγάζαν ρόζους από το χειροκρότημα. Αφήστε το αυτό, πάμε αλλού τώρα. Μην χάνουμε χρόνο. Το ερώτημα είναι, οι βουλευτές που νομοθετούν, νομοποιούνται να προτρέπουν ή να ανέχονται από τους πολίτες να παραβιάζουν μία απόφαση. Αύριο μπορεί ο αρχηγός αστυνομίας να βγάλει μία άλλη απόφαση που αφορά, ξέρω εγώ, την εγκληματικότητα και να παραβιαστεί πάλι. Είναι ηθικό και δεοντολογικό αυτό? Αυτό ερωτώ εγώ. Κύριε Μάστορα, όταν η αδικία γίνεται νόμος και αυτό επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία, τότε η αντίσταση γίνεται καθήκον. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν σαφώς και απερίφραστα είναι ότι στο νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως για τις αστυνομίες στα πανεπιστήμια αντιτίθεται και η Σύνοδος των Πριτάνεων που είναι δεξιή. Τα ξέρω αυτά. Θα σας το πω απλά. Είναι γνωστό, θα πούμε συνέχεια, όχι τώρα. Η Πέμπτη βγήκε ο Υπουργός Παιδείας, την Τετάρτη, συγγνώμη. Βγήκε ο Υπουργός Παιδείας, ο καινούριος. Βάλτε μια ανατελεία. Πώς? Βάλτε μια ανατελεία, υποχρεωτικά. Ναι, και ο Υπουργός. Βάλτε ανατελεία, πάμε διάλειμμα, υποχρεωτικά. Είναι τεχνικό το θέμα. Πώς είπατε προηγουμένως, όταν. Όταν η αδικία γίνεται νόμος, ναι. Αυτό που πάει να κάνει Κεραμέως, η αντίσταση γίνεται καθήκον. Λοιπόν, εγώ θα σας θυμίσω, επειδή δηλώνετε και αριστερός. Άλλοι βέβαια αφιζητούν, ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς αφιζητούν, οι άλλοι αριστεροί αφιζητούν πως αριστεροί είστε. Αυτοί που έχουν τα αριστερόμετρα, ότι νόμος τα αριστερόμετρα. Ωραία, ναι, βάλτε μια ανατελεία. Εγώ να πω λοιπόν, να επιθυμίσω ότι νόμος είναι ο Μάρξ, ωραία, γι' αυτό ο Λένιν, νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη ή το κουκουέ σύστημά του. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε για να μιλήσουμε για το νομοσχέδιο, το οποίο πράγματι δεν θα το αφήναμε απ' έξω και αφορά και την εκπαιδευτική κοινότητα και την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και τα κόμματα βεβαίως, διότι πράγματι είναι ένα μείζωνο σημασίας νομοσχέδιο, το οποίο φέρει τα πάνω κάτω στα πανεπιστήμια και προφανώς ο τοπικός βουλευτής και γενικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει θέση να ξέρουν και οι συμπολίτες εδώ πέρα τι πιστεύει. Σε λίγο μαζί, είπαμε, νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Δεν συμφωνείτε, δεν βλέπω να λέτε ναι. Εγώ ξέρω κύριε Μάστορα ότι το δίκαιο το διεκδικείς. Βέβαια, συμφωνείτε ότι νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Οι εργαζόμενοι σε αυτό το ταξικό σύστημα πλήττονται πρώτοι από όλους, άρα έχουν δίκιο. Το σύνθημα το υιοθετείτε. Σας είπα ναι, δεν σας είπα. Φοβάστε πως θα σας χαρακτηρίσει κουκουέ. Δεν σας είπα ναι. Λοιπόν, σε λίγο μαζί. Το εξηγώ κιόλας, μυριώνω. Σε λίγο μαζί. Λοιπόν, επανερχόμαστε και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτείας, τον κύριο Μάριο Κάτση. Πάμε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Οι θέσεις είναι γνωστές, απλά για να μην τις επαναλαμβάνομαι, του ΣΥΡΙΖΑ οι θέσεις, έτσι, για οικονομία χρόνου, να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε προηγουμένως για τους Πριτάνιους που είναι αντίθετοι κτλ. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα καλεσμένο εδώ στην εκπομπή μου τον αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων και θεσπρωτώ. Και φίλο μας και συμπολίτη μας.
τον καθηγητή της ιατρικής, τον κύριο Πασχόπουλο, ο οποίος μετέφερε και αυτός τη δική σας άποψη ότι η σύγκλιτος είναι αντίθετη με το νομοσχέδιο αυτό. Και σε σχετικό ερώτημά μου για το αν στα πανεπιστήμια πρέπει να υπάρχει επιτήρηση, πρέπει να υπάρχει φύλαξη, πρέπει να υπάρχουν παρεμβάσεις για έκτροπα και μη σύνομες συμπεριφορές, συμφώνησε. Αλλά όμως ο κ. Πασχόπουλος δεν είναι πολιτικός με την έννοια όπως είστε εσείς, έτσι, ασκεί εξουσία ως διοίκηση, αλλά δεν είναι πολιτικός. Ερωτώ λοιπόν εγώ τον κύριο Κάτση, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι προτείνει για να μην υπάρχει αυτό το μπάχαλο στα πανεπιστήμια, γιατί μην πει ότι δεν υπάρχει μπάχαλο, για να μην χτίζουν τους Πριτάνης με τούβλα μέσα αυτά τα απαράδεκτα φαινόμενα, για να μην γίνεται η ΑΣΟΕ και άλλες σχολές ορμητήρια αναρχικών, αντεξουσιαστών και άλλων συλλογικοτήτων κτλ. Που να κατασκευάζουν σε εργαστήρια μολότοφ κτλ. Τι προτείνετε εσείς, σας ακούω. Ευχαριστώ για το ερώτημα, κύριε Μάστορα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε και να ξεδιαλύνουμε όχι μόνο τι πιστεύουμε, αλλά και το τι μας χρεώνουν ότι πιστεύουμε. Για μας, κύριε Μάστορα, αταλάντευτα είναι σαφές ότι είμαστε ενάντια σε κάθε έκνομη ενέργεια. Ότι είμαστε ενάντια σε κάθε διαδικασία που προσβάλλει ανθρώπινα δημοκρατικά δικαιώματα και που δίνει τη δυνατότητα σε κύκλους παρακρατικούς ή οτιδήποτε άλλο να στοχοποιήσουν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και γενικά όσους αγωνίζονται. Εμείς δεν τα στηρίζουμε αυτά. Αυτό που στηρίζουμε, κύριε Μάστορα, είναι... Μου επιτρέπετε μια μικρή διακοπή. Είναι σημαντικό για να καταλάβει ο κόσμος μας παρακολουθεί. Τέτοιοι κύκλοι παρακρατικοί όπως αποκαλέσατε, δρούν μέσα στα πανεπιστήμια. Προβοκατόρικα ενδεχομένως, όπως θέλετε, δρούνε ή όχι. Και μετά συνεχίστε. Όχι. Δρούν. Όχι. Ακούστε, κύριε Μάστορα, τι συμβαίνει. Δεν χτίζουν τους Πριτάνης με τούβλα, δεν έχουν κατασκευάσει μολότοφ, δεν γίνεται χαμός με πανεπιστήμια μέσα. Δώστε μου λίγο τη δυνατότητα λίγο να το θέσω συνολικά και θα το εξηγήσω. Εγώ έκανα ερώτηση απλά. Όταν βγήκε η Νέα Δημοκρατία το 19, είπε ότι για να τελειώνουμε με την ανομία στα πανεπιστήμια θα πρέπει να καταργήσουμε το άσυλο. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Ναι. Το κατήργησε το άσυλο και είπε ότι είναι από τα πιο εμβληματικά που πέρασε. Έχουμε ένα χρόνο και κάτι παραπάνω, 1,5 σχεδόν, γιατί ήταν από τα πρώτα νομοσχέδια, που δεν έχουμε άσυλο. Άρα μπορεί να μπει ανά πάσα στιγμή η αστυνομία μέσα. Έτσι δεν είναι? Αφού υπάρχει νόμο. Και πριν μπορούσε να μπει η αστυνομία, με παρέμβαση του εισαγγελέα. Με παρέμβαση των Βρετανικών αρχών ή τη εισαγγελέα. Σε κάθε περίπτωση τη εισαγγελία. Σε κάθε περίπτωση τη εισαγγελία. Αλλά και μπορούσε και η ίδια το Βρετανικό Συμβούλιο, η σύγκλητος, να άρει το άσυλο, επειδή υπάρχουν έκνομες ενέργειες και κίνδυνος απώλειας ανθρώπινων ζωών, για να παρέμβει η αστυνομία. Ναι, ναι, αυτό σας εξηγώ. Αυτό είναι επιχείρημα που εγώ το χρησιμοποιώ. Ότι δεν χρειαζόταν να καταργηθεί το άσυλο, γιατί μπορούσε και πριν. Αλλά θέλω να σας πω ότι άντε και το κατέργησε. Ναι. Προς τι να γίνει το σημερινό? Γιατί χρειάζονται η αστυνομία στα πανεπιστήμια? Αφού υποτίθεται. Δεν μιλάει για αστυνομία κυβέρνηση, μιλάει για ένα σώμα. Μιλάει για ένα σώμα που θα σταθεί ειδικά, δεν θα φέρει οπλισμό και θα επιλαμβάνεται τις επιτήρησεις. Κάνετε λάθος. Μιλάει για ένα ειδικό σώμα το οποίο θα είναι υπό την επίβλεψη της ελληνικής αστυνομίας και των ειδικών φρουρών. Μιλάει επίσης ότι θα φέρει οπλισμό για να προστατεύει το αξιόμαχο του σώματος και να δεν θα φέρει οπλισμό. Ακούω, τι λέτε, έχει αλλάξει αυτό. Έχει αλλάξει αυτό. Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό, μισό λεπτό. Έχει το αλλάξει αυτό. Κατατέθηκε. Όχι, αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό, θέλω να μείνουμε εδώ πέρα. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε. Το νομοσχέδιο θα μπει την επόμενη Τρίτη στη Βουλή, κύριε Μάστορα, και εκεί θα τα πούμε όλα. Άρα, ακούστε. Το διαβάσατε, το έχετε δει. Ακούστε λίγο. Προβλέπει να φέρουν οπλισμό, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Αν υπάρχει τέτοια διάταξη, είναι απαράδεκτο. Πραγματικά. Δηλαδή, θα υπάρχει οπλισμός, όχι όμως ο βαρύς. Θα υπάρχει οπλισμός όμως. Δηλαδή, και... θα φέρουν περίστροφο. Αφήστε με να το πω ολόκληρο, κύριε Μάστορα. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι πολύ σημαντικό. Ακούστε. Σας ακούω. Ωραία. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι θέλουν να φέρουν την ελληνική αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο. Αντιδρούν οι Πριτάνες, οι οποίοι, όπως είπαμε, είναι δεξί. Αντιδρά
η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Υπό ασία αντίδραση. Είναι δεξί οι Πριτάνες τώρα, μην βάζετε τα κέρδη. Η Σύνοδος Πριτάνεων έχει πολιτικό πρόσημο. Ακούστε που σας λέω. Έτσι είναι. Πώς το κάνουμε. Τώρα, με προκαλείτε τώρα, με συγχωρείτε. Ο Πρίταρης Ιωαννίδης. Μιλάω για τη Σύνοδο των Πριτάνεων, κύριε Μάσκο. Ο φίλος μου, ο τριαντάφυλλος ο Αλμπάνης, είναι δεξιός. Είναι Νέα Δημοκρατία. Σας μίλησα για τη Σύνοδο των Πριτάνεων. Σας μίλησα για τη Σύνοδο των Πριτάνεων, κύριε Μάστορα. Ήμουν ασαφής. Για τη Σύνοδο των Πριτάνεων. Το όργανο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο αντιδρά υπό ΑΣΥ. Ο Συνδικαλιστικός Σύλλογος, ο Πανελλήνιος των Αστυνομικών. Μάλιστα. Αντιδρούν οι φοιτητές. Αντιδρούν οι καθηγητές. Όλοι αντιδρούν σε αυτό το νομοσχέδιο. Αντιδρούν τα πολιτικά κόμματα. Αντιδρούν φορείς. Αντιδρούν όλοι. Και ο μόνος που απαντά με περισσότερη αστυνομοκρατία και καταστολή είναι η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Δεν την εμπόδιζε το άσυλο γιατί το κατήργησε και αν συνεχίζονται αυτές οι έκνομες ενέργειες μέσα στα πανεπιστήμια όπως λέτε τότε φταίει η Νέα Δημοκρατία που συνεχίζονται αυτές οι έκνομες ενέργειες. Γιατί δεν υπάρχει άσυλο και μπορεί να επέμβει η αστυνομία. Η Νέα Δημοκρατία... Δεν κάνει χρήση του νόμου που ισχύει ήδη. Να τελειώσω. Ναι. Γιατί τα έριχνε όλα ότι έφταιγε το άσυλο. Mm-hmm. Τώρα φταίει κάτι άλλο, φταίει ο κορονοϊός, φταίνε οι φοιτητές, μετά θα φταίει κάτι άλλο και μονίμως θα περιορίζονται τα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες για να έρθει το κράτος της ΕΡΕ του 50 και του 60 και να είμαστε νοσταλγοί της Χούντας όπως έκανε νωρίτερα πριν δύο μέρες ο νέος υφυπουργός παιδείας, ο οποίος είπε ότι υπήρχε και το 69 λέει αστυνομία στα πανεπιστήμια, πράγμα που είπε ψέματα, αλλά και που είναι απαράδεκτο ως δήλωση ο υφυπουργός παιδείας να επικαλείται τη Χούντα, την περίοδο της Χούντας το 69 για να εφαρμόσει ένα νομοσχέδιο εν έτη 2021. Αυτό που έχω να σας πω λοιπόν είναι αν κάποιος δεν ήθελε την φύλαξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος το 2014 ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχε καταργήσει τις εταιρείες φύλαξης και του security και τους διοικητικούς υπαλλήλους από τα πανεπιστήμια, τους μόνιμους υπαλλήλους φύλαξης και καθαριότητας και τους έβγαλε τότε σε διαθεσιμότητα για να εφαρμόσει τα πιο σκληρά μνημόνια. Αυτοί είναι που δεν θέλαν ποτέ τη φύλαξη και απολύανε υπαλλήλους στον ΑΕΗ. Άρα λοιπόν είναι υπόλογοι και υποκριτές, διπλά υποκριτές. Και είναι απολύτως ενάντια στη λογική της περισσότερης δημοκρατίας. Το μόνο που θέλουν είναι φήμωση, καταστολή, αστυνομοκρατία και καμία αντίδραση. Λοιπόν. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν επιμένεις τόσο ξεροκέφαλα να αντιδράσει στην νεολαία, να στοχοποιείς το δημόσιο πανεπιστήμιο, λες και τα ιδρύματά μας είναι πέρα βρέχη και δεν βγάζουν αξιόλογους επιστήμονες τα οποία κατακλείζουν, οι οποίοι κατακλείζουν τα καλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη και στην Αμερική ή δεν είναι τα καλύτερα μυαλά, εν πάση περιπτώσει, και οι πιο καλοί επιστήμονες. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να λιδωρείς έτσι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και τους Έλληνες φοιτητές, γιατί θέλεις να εφαρμόσεις το πελατολόγιο σου, να το ικανοποιήσεις και να στέλνεις πελατεία, στα κολέγια και στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Κύριε Μάστορα, το Δεκέμβρη πριν τα Χριστούγεννα, το ψήφισε μία τροπολογία τελευταία στιγμή πριν κλείσουμε η Βουλή, όπου το πτυχίο το δικό μου του Πολυτεχνείου Κρήτης θα εξισώνεται με κάποιον που μπορεί να πληρώσει ένα ευτελές σε ποιότητα σπουδών κολέγιο τριετούς διάρκειας και να έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και να γραφτεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Αυτό το καταγγέλλω, το θεωρώ απαράδεκτο και πληγώνει βάναυσα και προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες επιστήμονες και τους μηχανικούς και τους οικονομολόγους. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Στην εξίσωση των πτυχίων των κολεγίων, εγώ τα βάζω και συσσαγωγικά, αν θέλετε, και δεν έχω πρόβλημα. Αλλά επειδή είπατε προηγουμένως για τους Πριτάνες ότι είναι δεξιοί, να σας υπενθυμίσω ότι. Η Σύνοδος. Η Σύνοδος, ναι. Να σας υπενθυμίσω όμως ότι για αυτή την εξίσωση των πτυχίων, ο πρόεδρος του ΤΕΕ. Της Ελλάδας, είναι δεξιός, αντέδρασε. Του επιμελητηρίου, που ανοίξει τη Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου καταφέρθηκαν σαφώς κατά αυτού του νομοσχεδίου. Πολύ σωστά. Νόμου. Γι' αυτό και σας έφερα αυτά τα παραδείγματα. Γι' αυτό σας έφερα και τα δικά μου, να μην πείσετε ότι δεν έχω. Γι' αυτό και σας έφερα αυτά τα παραδείγματα για να σας δείξω ότι ακόμα και άνθρωποι που πρόσκυνται πολιτικά στην παράταξη Νέας Δημοκρατίας θεωρούν αδιανόητη και ακατάληπτη αυτή την αιμονή. Γι' αυτό σας έφερα και εγώ λέω, τα δικά μου παραδείγματα, τα αντίστοιχα, για να δείτε ότι ουσιαστικά
προσπαθώ τουλάχιστον αντικειμενικά το όλο ζήτημα, έτσι, της κουβέντας που κάνουμε. Τώρα, δεν μας επιτρέπει ο χρόνος να μείνουμε άλλο σε αυτά. Πρέπει να πάμε λίγο σε τοπικά ζητήματα. Μάλλον, μια γενική ερώτηση. Ο Μάριος Κάτσης και ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί και πιστεύει ότι η πανδημία, η οποία είπαμε ήλθε ως κεραυνό στην εθρία, το παραδέχτηκατε αυτό, το συμφωνούμε όλοι, χρησιμοποιείται από τη σημερινή κυβέρνηση ως κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ως πολιτική κολυμβήθρα του Σιλοάμ, για να εξαγνιστούν πλήστα όσα νομοσχέδια, σχέδια νόμου που θέλει να γίνουν νόμοι του κράτους, θα ήθελε να περάσει και τώρα λόγω του εγκλεισμού, λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης, λόγω των περιορισμών των συναθρήσεων, είναι πολύ πιο εύκολο γιατί να το κάνει. Ευθεία ερώτηση. Ναι, αλήθεια. Αυτό είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πανδημία χρησιμοποιείται σε όλα τα επίπεδα για να υπάρξουν δύο πράγματα. Πρώτον. Και για χειραγώγηση. Και απολύτως. Απολύτως. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κλεισμένος μέσα στο σπίτι, ένας άνθρωπος ο οποίος φοβάται την ανθρώπινη ζωή και κρέμεται από τα χείλη της κυβέρνησης του τι θα του πει κάθε απόγευμα, επί της ουσίας είναι σε ομοιρία ιδιότυπη, ούτε να αντιδράσει, ούτε να μιλήσει, ούτε να διαμαρτυρηθεί, αλλά αν κάποιος πει το οτιδήποτε διαφορετικό από το κυρίαρχο αφήγημα, τότε θα είναι ή ψεκασμένος, ή θα είναι, πώς το λένε, συνωμοσιολόγος, ή θα είναι λαϊκιστής, είτε θα είναι το οτιδήποτε. Αυτό είναι αδιανόητο. Αλλά δεν είναι όμως μόνο αυτό το ζήτημα δημοκρατίας. Υπάρχει και ένα ζήτημα στον τομέα της οικονομίας. Εγώ θεωρώ ότι αυτό όλο είναι ένα σχέδιο, μάλλον το εκμεταλλεύονται για να αποτελέσει ένα σχέδιο για να συρρυκνωθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το είπε κιόλας ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Ζαβός, ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι ζόμπι και πρέπει να τερματιστούν. Το λέει και το σχέδιο Πισαρίδη, που είναι το Ευαγγέλιο, να το πω έτσι, του πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης από την Ευρώπη. Αυτό που λέει το σχέδιο Πισαρίδη είναι ότι πρέπει να μειωθούν οι μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί, φίλε μου, σου λέει, εσύ στην Οικουμενίτσα να έχεις 20 κομμωτήρια. Δεν μπορεί να έχεις 30 καφετέρειες. Δεν μπορεί να έχεις 15 εστιατόρια. Καλό θα είναι να έχεις μια μεγάλη εταιρεία όπου θα έχει 100 εργαζόμενους κομμωτές μέσα, να έχεις ένα μεγάλο εμπορικό κατάστημα που θα έχει πολλά μικρά μαγαζιά μέσα, αλλά θα ανήκει σε ένα συγκεκριμένο όμιλο, να έχεις πολλοί επιχειρήσεις, δηλαδή μεγαλύτερου βεληνικούς και μεγαλύτερης κλίμακας, από ότι να έχεις πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ροχοκοαλιά της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Γι' αυτό και ήρθε και ο πτωχευτικός κώδικας. Λοιπόν, μην ανοίγουμε άλλα θέματα τώρα. Σχέδιο Πισαρίδη, πτωχευτικό κώδικα, άμα αυτό θέλουμε 15 ώρες να συζητάμε. Ερώτηση. Πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Δεν θα μιλήσουμε για τοπικά θέματα εδώ. Ναι. Είστε βουλευτής της Πρωτείας, σας υπενθυμίζω, έτσι. Είστε βουλευτής της Πρωτείας. Μα οι συμπολίτες μου, οι Θεσπρωτοί, αύριο μεθαύριο θα τους παίρνουν την επιχείρηση. Ναι, αλλά να μιλήσουμε για προβλήματα που έχουν στην Θεσπρωτεία. Κάνει άμεσα αυτό που λέω για τον πτωχευτικό κώδικα. Εγώ θα συμφωνήσω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μιλήσουμε για τα τοπικά ζητήματα. Πρώτο πιάνει εμένα, κύριε Κατσί. Το ξέρω, δεν πάει καλά, λοιπόν. Πρώτον αφορά εμένα. Ανήκω στην κατηγορία αυτή που πλήττομαι κέρια από τον πτωχευτικό κώδικα. Απλά δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Γι' αυτό το λέω. Okay. Άλλη μια ερώτηση για να κλείσουμε και να πάμε στα τοπικά θέματα, στα τοπικά ζητήματα εδώ, και να δούμε τη θέση της αντιπολίτευσης και πώς θα χειρίζεται η κυβέρνηση. Γιατί μας πιέζει, είπα ο χρόνος. Ερώτηση. Προφανώς την έχετε ακούσει κατά επανάληψη, την έχετε δει και σε άλλα μέσα ενημέρωσης και σε άλλους βουλευτές κλπ. Αλλά αφήνω να την κάνω. Αφού η κυβέρνηση σε τρεις μήνες κλείνει δύο χρόνια, δεν τα πάει καλά, και αφού απέτυχε παταγωδός και στη διαχείριση της πανδημίας, και αφού επιδεικνύει ένα αυταρχικό πρόσωπο και θέλει, ξέρω εγώ, να στραγγαλίσει τις δημοκρατικές και πολιτικές ελευθερίες, και αφού όλα αυτά τα οποία εσείς την εγκαλέσατε και τις καταλογίζετε, με το θάνατο του Εμποράκου, σχέδιο Πισαρίδη και όλα αυτά τα συναφή και ξέρω εγώ και τα λοιπά, ερώτηση. Γιατί η Νέα Δημοκρατία προηγείται, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις,
αισθητά του ΣΥΡΙΖΑ και την μικρή φθορά που έχει σε σχέση με το εκλογικό της ποσοστό, δεν την καρπώνεται ούτε καν αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να μου δώσετε μια λογική εξήγηση? Ναι, μπορώ να σας δώσω. Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Πολύ, πολύ. Και είναι, το τελευταίο καταφύγιο, αν μιλήσετε με κάποιον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ή με κάποιον υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, όταν στριμώχνεται και δεν έχει απαντήσεις, σου λέει ναι, αλλά προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Ή ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κακός. Άρα μη θέλετε να πάμε στο χειρότερο. Αυτό έτσι τρομοκρατούν τον κόσμο. Το δύο κακό. Προσέξτε τι γίνεται. Προσέξτε τι γίνεται. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω, και σας το λέω ευθέως, μία κυβέρνηση η οποία προσπάθησε και κατάφερε να χειραγωγήσει τα μέσα ενημέρωσης, να χειραγωγήσει τις ανεξάρτητες αρχές. Αλλά και εσείς προσπαθήσατε, δεν τα καταφέρατε. Κύριε Μάστορα, σας παρακαλώ. Ναι, πρέπει να λέω και να κάνω και τον αντίλογο της άλλης πλευράς εγώ. Εσείς προσπαθήσατε, λέω, να χειραγωγήσετε τα μέσα ενημέρωσης, αλλά κύριε. Μάλλον η Νέα Δημοκρατία το χειρίστηκε πιο έξυπνα. Όχι, κύριε Μάστορα. Εμείς πήραμε από τα μέσα ενημέρωσης γιατί κατήχαν δημόσια άδεια. Αυτοί δώσαν τα μέσα ενημέρωσης και μάλιστα με αδιαφάνεια. Ο Καλογρίτσας άλλα καταγγέλει. Εσείς που, ο Καλογρίτσας κόπηκε από το διαγωνισμό και το ξέρετε. Άλλα καταγγέλει όμως. Ο Καλογρίτσας κόπηκε από το διαγωνισμό. Ναι, αλλά εσείς κύριε Μάστορα που έχετε εφημερίδα και ο τηλεοπτικός σταθμός. Που είχατε. Γιατί δεν έχετε, κύριε Μάστορα? Γιατί πραγματικά. Γιατί δεν έσχισα το κεφάλι, κύριε Κάτση, επειδή με προκαλείτε σε αυτό και καλά κάνετε, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ σε εσάς όταν είστε στα κυβέρνηση, ούτε στο ΠΑΣΟΚ όταν ήταν κυβέρνηση, ούτε στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί το κεφάλι μου το έχω ψηλά. Δεν σκύβω το κεφάλι σε καμία εξουσία. Γι' αυτό. Καλά κάνατε. Γι' αυτό και εμείς, ξέρετε αυτό το πράγμα. Τώρα, θέλαμε κανόνες και να χρηματοδοτούνται τα μέσα ενημέρωσης και τα περιφερειακά αλλά και τα κεντρικά με διαφάνεια και με κανόνες. Γι' αυτό και βγάλαμε το πρόγραμμα ενίσχυσης του περιφερειακού τύπου. Αλλά μην με πάτε στον τομέα μου τώρα, λέγαμε κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι μία κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστώνεται τη διαφορά. Ναι. Δεν πιστώνεται τη διαφορά. Ακούστε, έχω τρία επιχειρήματα που πιστεύω ότι ο κόσμος αξίζει να τα ακούσει. Να τα ακούσουμε. Δεν πιστεύω, μάλλον δεν θεωρώ αδιανόητο μία κυβέρνηση που προσπαθεί και κατάφερε να χειραγωγήσει τα μέσα ενημέρωσης. Κατάφερε να χειραγωγήσει και να ελέγξει τις ανεξάρτητες αρχές, Επιτροπή Ανταγωνισμού και άλλες. Κατάφερε να χειραγωγήσει και να αλλάξει αποφάσεις της δικαιοσύνης. Κατάργησε την εισαγγελία διαφθοράς για να φύγει του Λουπάκι για να μην ερευνά το σκάνδαλο Νοβάρτης. Ναι. Μια κυβέρνηση που σε αυτούς τους τρεις κομβικούς τομείς του κράτους δικαίου έχει αποφασίσει, δεν το πιστεύω, ότι έχει αποφασίσει να μην ελέγξει τις δημοσκοπήσεις. Ότι δηλαδή. Λέει, δηλαδή ότι όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων συνωμότησαν για να. Ακούστε το επιχείρημα. Δεν τελείωσα. Αδικείτε τον εαυτό σας. Επιτρέψτε μου. Αδικείτε τον εαυτό σας, λέω. Ναι, θέλω όμως να κάνουμε κάτι σωστό. Εγώ, με συγχωρείτε, με όλη την αγάπη. Εγώ θέλω να πω τρία επιχειρήματα. Εντάξει, και να με αφήσετε να το ολοκληρώσω ένα σκεπτικό και θα μου πείτε πόσο αδικό τον εαυτό μου. Εντάξει. Φέρνω ένα επιχείρημα και λέω. Μία κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να ελέγξει κάθε τι ανεξάρτητο. Τα είπατε. Δεν θεωρώ ότι έχει αφήσει εκτός κάδρου τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα. Το δεύτερο επιχείρημα είναι, θεωρώ επίσης αδιανόητο και δεν μπορώ να πιστέψω, ότι 1,5 χρόνο διακυβέρνησης το κυβερνητικό κόμμα σε καμία δημοσκόπηση δεν εμφανίζει ούτε μισή μονάδα φθορά. Αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το πιστέψω, λέω. Και τρίτο πράγμα που δεν μπορώ να πιστέψω είναι ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, κύριε Μάστορα, που βγαίνουν, και αυτό είναι το επιχείρημα το πιο ισχυρό που θέλω να φέρω στο δημόσιο διάλογο, όλες οι δημοσκοπήσεις, κύριε Μάστορα, δείχνουν τα κόμματα να παίρνουν ακριβώς το ίδιο ποσοστό με τον Ιούνιο του 19, με τις τελευταίες εκλογές. Όλα τα κόμματα παίρνουν ακριβώς το ίδιο. Μάλιστα. Κανένα δεν κερδίζει. Λοιπόν. Εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ που χάνει 10 μονάδες. Οι οποίες 10 μονάδες δεν πάνε πουθενά. Λοιπόν. Ούτε στο ΚΙΝΑΛ πάνε, ούτε στη Νέα Δημοκρατία πάνε, ούτε στο ΚΚΕ πάνε, ούτε στο Βαρουφάκι πάνε, ούτε στην Ανταρσία, ούτε πουθενά. Σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, κύριε Μάστορα, έχουν όλα τα κόμματα το ίδιο εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λοιπόν θέλω να πω το εξής. Δεν πιστεύω επουδενή. Ότι αυτή τη δύσκολη περίοδο, αν ρωτήσεις τον κόσμο τι θα ψηφίσει τις επόμενες εκλογές, θα κάτσει πραγματικά να ασχοληθεί
με το τι θα ψηφίσει σε επόμενες εκλογές. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι άκερο να ρωτάς τι θα ψηφίσει κάποιον που χάνει τη δουλειά του, που δεν ξέρει αν θα ανοίξει το μαγαζί του, που δεν ξέρει την επόμενη μέρα αν θα χάσει συγγενείς, φίλους, γνωστούς από την πανδημία, που δεν ξέρει τι μέλη γενέστε, τι του ξημερώνει. Δεν είναι δυνατόν κάποιος συμπολίτης να απαντάει «Εγώ είμαι ικανοποιημένος και θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία γιατί τα έκανε όλα τέλεια». Ωραία. Λοιπόν, κατεγράφει η άποψή σας. Δεν σχολιάζω τίποτε. Οι τηλεθεατές, οι συμπολίτες εξάγουν τα συμπεράσματά τους. Να πω μόνο ότι άβυσο στην ψυχή του ψηφοφόρου. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα τοπικά, γιατί έχουμε και τα σοκομματικά στο τέλος. Έτσι έχουμε και το τίτλο της εκπομπής. Μην εκτεθούμε. Λοιπόν, πάμε στα τοπικά, αλλά θα σας παρακαλέσω ειλικρινά επιγραμματικά, με τίτλους. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, δημόσιο σύστημα υγείας. Θεσπρωτεία. Νοσοκομείο Φυλιατών. Κάνατε λόγο για υποβάθμιση. Εσείς, ο βουλευτής, ο κυβερνητικός, κάνει λόγο για αναβάθμιση. Εξαγγέλει προσλήψη προσωπικού. Δημιουργούνται ΜΑΦ, μονάδες αυξημένης φροντίδας, 2 ή 3, αν δεν κάνω λάθος, που δέχονται και κρούσματα κορονοϊού. Επιτευχθεί να ρωτήσω, γιατί πραγματικά δεν το ξέρω, ήθελα να ρωτήσω, να ρωτήσω τον κυβερνητικό βουλευτή, να το ρωτήσω βέβαια, αλλά ρωτήσω και εσάς. Ο αξονικός τομογράφος τελικά μετεφέρει στο ΤΕΠ ή ακόμη? Ο παλιός. Ναι. Από όσο γνωρίζω, όχι. Μείνετε εκεί. Θα τα πει ο κυβερνητικός βουλευτής όταν είναι τη σειρά του. Πέστε μου λοιπόν, εάν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Θεσπρωτεία, δηλαδή νοσοκομείο Φυλατών, ΤΕΠ, οι άλλες δομές δημόσιας υγείας, λειτουργούν ικανοποιητικά ή πιστεύετε ότι είναι σε φάση αποδιοργάνωσης? Όχι, δεν λειτουργούν ικανοποιητικά. Οι προσλήψεις που έχουν γίνει αυτό το διάστημα, κύριε Μάστορα, και ενώ είναι οι περιορισμοί, έχουν φύγει όλοι, έχουν αρθεί όλοι οι περιορισμοί από την πανδημία για τις προσλήψεις, όλες οι προσλήψεις που έχουν γίνει είναι επικουρικό προσωπικό. Με ημερομηνία λήξης. Είναι και 3 γιατροί, αν θυμάμαι καλά. Είναι επικουρικό, είπα. Είναι και γιατροί. Μα δεν με ακούσατε. Είναι επικουρικοί γιατροί όμως. Εννοείται. Ναι, εντάξει. Είναι επικουρικό. Είναι με ημερομηνία λήξης. Δεν είναι μόνιμη. Σας το γιατί μπορεί για το κάνει αυτό η κυβέρνηση να σου πει, το κάνω για λόγους για να τρέξει. Γιατί αν προκηρύξει τον διαγωνισμό, θέλω χρόνο. Εγώ θέλω να προλάβω κόσμο τώρα για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Να κάνω και εγώ το συνήγορο της άλλης πλευράς. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι λογικό επιχείρημα αυτό? Όχι. Γιατί έχουν παγώσει τις προκηρύξεις δικές μας που ήταν στο τελικό στάδιο. Και αυτές, όπως και τα λεωφορεία που λέγαμε νωρίτερα, παγώσαν και τις προκηρύξεις. Εμείς είχαμε 3 προκηρύξεις στον αέρα. Μία για το κέντρο υγείας, μία για το νοσοκομείο και μία για το ΤΕΠ. 3 προκηρύξεις. Ναι. Αυτές ήταν περίπου 10-15 άτομα γιατροί μόνιμοι. Αυτές παγώσαν πριν την πανδημία. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, αφήστε τώρα. Όχι εντάξει. Εδώ πέρα είναι πολιτική λειτουργία. Μιλάμε τώρα πώς λειτουργεί, λέω. Τώρα δεν υπάρχει εντάξει, κύριε Μάστορα. Όχι, το εντάξει το λέω, μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω ότι καλό σα πάγωσε. Λέω, εννοώ στην περίοδο τη πανδημία, εάν επέδειξε καλά αντανακλαστικά για τη θεσπρωτεία, για το νοσοκομείο, όχι, για το ΤΕΠ. Ακούστε λοιπόν. Για τα κέντρα υγεία. Ακούστε λοιπόν πόσο καλά αντανακλαστικά επέδειξε. Όσο προσωπικό πήρε, ήταν μόνο επικουρικό προσωπικό και όχι μόνιμο. Μάλιστα. Δεύτερον, η μεγαλύτερη συντριπτική πλειοψηφία ήταν σε λοιπό επικουρικό προσωπικό, σε βοηθητικό δηλαδή προσωπικό, διοικητικό, καθαριότητα, πώς το λένε, φύλαξη. Ναι, είναι αλήθεια. Και όχι νοσηλευτικό υγειονομική που έχουν άμεση σχέση με την πανδημία. Δεύτερο είναι αυτό. Mm-hmm. Τρίτο είναι ότι οι αποφάσεις των ειδικοτήτων που προσέλαβε στο επικουρικό προσωπικό δεν πάρθηκε απόφαση με τις πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου, αλλά έγινε με παλαιοκομματικά κριτήρια. Δηλαδή. Για παράδειγμα, θα σας απαντήσω. Για παράδειγμα, δεν κάθισε το Διοικητικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση ποιες ανάγκες και οργανικές θέσεις είναι κενές και ποιες κλινικές πρέπει να ενισχύσει. Ναι. Με απόφαση τότε του προσωρινού διοικητή ως Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, ναι, μία απόφαση των ειδικοτήτων που κατά πάσα πιθανότητα άλλες είχαν. Είχε ανάγκη το νοσοκομείο να προσληφθούν, άλλες όμως ήταν υπεράριθμες. Άρα λοιπόν έγιναν με πελατειακά και παλαιοκομματικά κριτήρια. Λοιπόν, γι' αυτό και είδαμε ειδικότητες που δεν έχουν ουδεμία σχέση με το νοσοκομείο και προσελήφθησαν. Είδαμε για παράδειγμα γυμναστή στο νοσοκομείο. Το είδαμε αυτό. Ακούστε όμως να σας πω.
Ο γυμναστής τώρα, μισό λεπτό, για να μην λαϊκίζουμε. Κακός. Ο γυμναστής δεν προσελήφθη ως γυμναστής. Μπορούσε να πάει στο Δήμο. Άλλο δεν λέω, χρειαζόταν στο νοσοκομείο. Δεν προσελήφθη ως γυμναστής. Δεν χρειαζόταν στο νοσοκομείο. Δεν προσελήφθη ως γυμναστής. Δεν χρειαζόταν στο νοσοκομείο. Απλά πράγματα. Να πάει ο άνθρωπος στην ειδικότητά του στο Δήμο. Χίλιες φορές. Να βοηθηθεί οποιοδήποτε είναι 55-60, ούτως ή άλλως δικό μας πρόγραμμα ήταν του ΟΕΔ. Να πάει σε μια άλλη δομή που θα είναι χρήσιμος. Δεν είναι. Δεν έχω τον χρόνο. Όχι, θα τα πω. Μα τα είπατε. Το ειδικό σύστημα υγείας στην Σπλωτεία ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σε αποδιοργάνωση. Δεν τελείωσα. Αφήστε με, μην με διακόπτετε. Θα είχα τελειώσει. Η ακτινοδιαγνωστική κλινική έχει μείνει με ένα γιατρό. Ένα. Η κλινική, η οφθαλμιατρική, που ήταν ένας επικουρικός και περιμέναμε και τη μόνιμη, δεν έχει κανένα. Σταμάτησε η οφθαλμολογική. Δεν λειτουργεί πλέον οφθαλμίατρος. Μου στέλνουν συμπολίτες και μου λένε γιατί δεν υπάρχει οφθαλμίατρος. Mm-hmm. Η ορθοπαιδική κλινική, ο Μποροδήμος βγήκε στη σύνταξη. Προσλαμβάνε τώρα ορθοπαιδικός όμως, επικουρικός. Μόνιμη, δεν υπάρχει μόνιμη, είναι μόνιμη θέση αυτή που αδειάζει. Σε αυτή τη φάση αντιμετωπίζει το πρόβλημα όμως. Τρίτον, υπάρχουν άλλες ειδικότητες, mm-hmm. όπως είναι στην βιοπαθολογία, δηλαδή για εργαστήρια, mm-hmm. που και εκεί πέρα έχει μείνει με ένα προσωπικό ή δύο. Να μην πούμε σε λεπτομέρειες. Για να σας εξηγήσω ότι δεν έγιναν μόνιμες προσλήψεις με βάση τις... Δεν έγιναν μόνιμες προσλήψεις με βάση τις ανάγκες. Το είπα, εντάξει, τελείωσε. Και να λειτουργούν οι κλινικές, ούτε όμως και οι ειδικότητες που προσελήφθησαν ήταν για τον COVID. Ήταν με παλαιοκομματικά κριτήρια. Είσαι σαφής. Οι παρεμβάσεις δεν λέω ότι όλες οι ειδικότητες είναι άχρηστες. Δεν λέω ότι δεν έπρεπε να γίνει λοιπόν επικουρικό προσωπικό προσλήψης. Δεν λέω ότι δεν χρειάζεται υποστήριξη στην καθαριότητα, στη φύλαξη κλπ. Όλα αυτά χρειάζονται. Αλλά πρέπει να γίνουν με βάση τις ανάγκες και την ιεράρχησή του. Με κριτήρια άλλα. Είσαι σαφής. Κατεγράφει. Ερώτηση. Όσον αφορά τους εμβολιασμούς στα Σπλωτεία των ηλικιακών ομάδων, οι οποίοι τώρα είναι σε φάση εμβολιασμών. Προσωπικά έχω άποψη, γιατί εμβολιάστηκε οικογενειακό πρόσωπο. Είδα και πως έγιναν οι εμβολιασμοί στο νοσοκομείο, αλλά... Δεν ερωτώ με τώρα, εγώ εσείς ερωτάστε. Πιστεύετε ότι εξελίσσονται κανονικά εμβολιασμοί? Εγώ νομίζω ότι δεν εξελίσσονται κανονικά. Γιατί πρώτον... Γιατί το λέτε αυτό? Θα σας πω. Με βάση τα εξαγγελούμενα από την ίδια την κυβέρνηση, ο εμβολιασμός δεν έπρεπε να γίνεται στο νοσοκομείο που είναι δευτεροβάθμια δομή. Έλα. Ο εμβολιασμός έπρεπε να γίνεται στα κέντρα υγείας και στις πρωτοβάθμιες δομές, στα ΤΟΜΗ. Για να μπορέσουν να υπάρχουν περισσότερα κέντρα. Ακόμα δεν έχουν οργανωθεί τα κέντρα όμως. Δεν έχει σημασία. Εγώ λέω στο νοσοκομείο γίνονται και κανονικά εμβολιασμοί. Και πότε θα οργανωθούν? Μετά την πανδημία? Ή πρέπει να πηγαίνει ο άλλος από το Σούλι στο Φιλιάτι για να εμβολιαστεί? Mm-hmm. Ή μήπως δεν είδαμε ότι βάλανε ρουσφέτια οι γαλάζιοι για να εμβολιαστούν αυτοί πρώτοι, τα κυβερνητικά στελέχη? Και τοπικά? Δεύτερον. Και τοπικά, όχι, δεν πέρασε παραδείγματο έτσι αυτό. Μισό λεπτό. Και τοπικά? Ακόμα το διερευνώ. Ακούστε κάτι. Ακόμα το διερευνώ. Θα σας παρακαλέσω, αν έχετε συγκεκριμένα στοιχεία, να με πάρετε τηλέφωνο έστω και 3 τα ξημερώματα για να το δημοσιοποιήσουμε όπως κάνουμε πάντα, όποιος και να είναι αυτός. Και το ξέρετε πολύ καλά. Εγώ, κύριε Μάστορα, θα σας έλεγα το εξής. Ότι δεν έχουμε τα εμβόλια, την ποσότητα των εμβολίων που πρέπει. Γιατί εγώ δεν παρατήρησα, μισό λεπτό, εγώ δεν παρατήρησα έλλειψη εμβολίων. Εμβολιάστηκαν 2 συγγενικά μου πρόσωπα την πρώτη δόση και ο εμβολιασμός η ροή ήταν κανονική και μάλιστα έχει έρθει μήνυμα και η δεύτερη δόση, το Φεβρουάριο. Μιλούσαν για 1018 εμβολιαστικά κέντρα και τώρα έχουν... Εδώ μιλάμε τη Σπλωτεία τώρα, κύριε, κάτσε, αφήστε τα κεντρικά. Πάμε στα πρακτικά θέματα. Μα γιατί έχουν λιγότερα εμβολιαστικά κέντρα, κύριε Μάστορα, γιατί δεν έχουν εμβόλια? Να ανοίξει εμβολιαστικό κέντρο, το οποίο τι θα δίνει, πορτοκαλάδα? Πάντως, αφού δεν έχει εμβόλια, δεν το καταλαβαίνετε. Πήγα 2 φορές με δικά μου συγγενικά πρόσωπα, είδα μια κανονική ροή. Θέλω να το πω αυτό. Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι η διαδικασία εμβολιασμού που γίνεται στο νοσοκομείο γίνεται με κανονική ροή στο πλαίσιο το υφιστάμενο, δηλαδή με τον αριθμό των δόσεων που είναι διαθέσιμα. Και με τα εμβολιαστικά κέντρα, το ένα δηλαδή, που είναι ανοιχτό.
Αυτό εντάξει. Λοιπόν ο εμβολιασμός, ο ρυθμός αυτός για τον ομό. Λέτε ότι ο ρυθμός είναι μεγάλος. Είναι βραδύς ο ρυθμός. Εντάξει. Δεν είναι μεγάλος ο ρυθμός. Κατεγράφει, σωστό. Δεύτερον, κεντρικό πολιτικό θέμα θα ήταν και είναι, όπως και στην Ελλάδα αλλά και στον ομό, να εμβολιαστούν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Δηλαδή, μετά τους υγειονομικούς, θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να εμβολιαστούν και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Γιατί και αυτοί, τώρα που άνοιξαν τα σχολεία, είναι εκτεθειμένοι με 25 μαθητές ανά τάξη και με τις οικογένειες και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Δεν το είδαμε αυτό. Τα σώματα ασφαλείας όμως μπήκαν σε προτεραιότητα. Εγώ δεν λέω όχι, αλλά είδα σώματα ασφαλείας να εμβολιάζονται. Περιμένετε, είχαμε πει για 85. Εδώ είδαμε σώματα ασφαλείας για 50 και 45 ετών να έχουν πάει για εμβολιασμό. Ναι, αλλά αυτοί οι αστυνομικοί έρχονται σε επαφή καθημερινά με ανθρώπους που έχουν όχι, κύριε Μάστορα. Άλλων εθνοτήτων, άλλων έτσι λοιπά, που μπορεί να φέρουν το ιό. Δεν νομίζω ότι τα σώματα ασφαλείας δεν πρέπει να προστατευτούν στη δουλειά που κάνουν. Εγώ δεν σας είπα να μην εμβολιαστούν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, αλλά γιατί δεν είναι μέσα οι καθηγητές. Αυτό ρώτησα. Εντάξει, μπορεί να τους βάλει προσεχώς. Μετά με το σκεπτικό ωραία. Αυτό και εσείς. Δεν πρέπει να πείτε και εσείς. Ωραία. Τρίτον, θεωρώ ότι πρέπει το επόμενο διάστημα να λάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες δόσεις πανευρωπαϊκά, για να μπορέσει να εμβολιαστεί ο πληθυσμός. Γιατί δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή φως στο τούνελ. Υπάρχει πρόβλημα. Είναι πανελλαδικό αυτό το θέμα. Το αφήνουμε. Πάμε στα τοπικά. Δεν θα προλάβουμε. Με τον κύριο Πασκόπουλο την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε, θίξαμε το θέμα του ΤΕΙ. Εσείς θέλετε να πείτε κάτι, να σχολιάσετε πάνω σε αυτό. Δεν άκουσα την συνέντευξη για να μπορέσω να σχολιάσω κάτι συγκεκριμένο. Ο κύριος Πασκόπουλος είπε ότι η Σύγκλιτος έκρινε ότι το ΤΕΙ το οποίο είχατε προτείνει, το ΤΕΙ, μάλλον το τμήμα το πανεπιστημιακό, μας έχει μείνει, έτσι δεν υπάρχουν ΤΕΙ πλέον. Το τμήμα το πανεπιστημιακό το είχατε προτείνει εσείς, η κυβέρνησή σας, δηλαδή το Διερμηνίας και Μετάφρασης, ο κ. Γαβρόγλου, επί διοίκησης της κυβέρνησης, κρίθηκε από τη Σύγκλιτο ως μη βιώσιμο και δεν μπορούσε να λειτουργήσει ένα τέτοιο τμήμα και γι' αυτό η Σύγκλιτος ήταν αρνητική. Εσείς διαφωνείτε με αυτό, συμφωνείτε, και αν ναι, τι προτείνετε στη σημερινή κυβέρνηση να κάνει. Να έρθει σε ρήξη με τη Σύγκλιτο, να την αγνοήσει. Δεν μπορεί, αφού έχει το αυτεξούσιο. Είναι κατοχυρωμένη η αυτοτέλεια των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, το ξέρετε, έχετε σπουδάσει. Έχετε πάει σε πανεπιστήμιο. Λοιπόν, για πέστε μας τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τη δεσποτεία μιλάω τώρα. Τι προτείνει ο βουλευτής, ο Κάτσης, μέχρι χθες κυβερνητικός. Αυτά σας είπε ο κύριος Πασκόπουλος. Τι, ό,τι, για σας. Ότι η Σύγκλιτος δηλαδή αποφάσισε ότι δεν ήταν βιώσιμο το τμήμα. Βεβαίως, είναι καταγεγραμμένο. Μάλιστα. Μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος Πασκόπουλος, λοιπόν, γιατί όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, η Σύγκλιτος έλεγε ότι το τμήμα είναι βιώσιμο. Δεν το ξέρω αυτό. Θα ρωτήσω τον κύριο Πασκόπουλο. Θέλω το ερώτημα. Να το ακούσει ο κύριος Αντιπρίτανης από τη συχνότητα του σταθμού σας. Ναι, πες το εμένα τώρα όμως. Απαντήστε. Θέλω το ερώτημα. Το διαψεύδετε. Όχι. Λέω ότι η ίδια Σύγκλιτος. Έλεγε ότι είναι βιώσιμο. Ναι, βεβαίως. Επί κυβέρνησή σας. Βεβαίως. Στο κατεγράφει άποψη. Εντάξει, κατεγράφει άποψή σας. Πρώτον. Τι είναι τώρα σήμερα. Πρώτον, είναι αυτό. Δεύτερον, για ποιο λόγο προχθές η κυρία Κεραμέως ανακοίνωσε ότι θα κλείσει και άλλα 40 ή 50 τμήματα. Εντάξει. Πανελλαδικά. Δηλαδή, όχι μόνο αυτά που. Θα κρυφτεί τι επιλογές της. Εγώ μιλάω για τη σπρωτεία τώρα. Όχι μόνο αυτά που ιδρύσαμε εμείς. Ναι. Αλλά καταργεί και υφιστάμενα. Θα κρυφτεί η Νέα Δημοκρατία, κύριε Κάτση. Εγώ μιλάω για τη σπρωτεία τώρα. Πέστε μου για το ΤΕΙ. Δεν έχουμε χρόνο πολύ. Κάνω εισαγωγή για να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ανοίξει τμήμα στη σπρωτεία, κύριε Μάστορα. Αυτό θέλω να σας πω. Ωραία. Αυτή είναι η άποψή σας. Γιατί, ναι. Γιατί έχει. Η Νέα Δημοκρατία, γιατί ο κ. Πασκόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Προσεχώς. Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Ωραία. Βάλε τελεία εκεί. Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Ήδη ανακοινώθηκε από την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως, πρόσφατα στον ανασχηματισμό παραμένουσα, ότι θα κλείσουν και ήδη υφιστάμενα τμήματα. Ωραία. Έπρεπε να το γνωρίζει ο κύριος Αντιπρίτανης αυτό. Ωραία. Εσείς λέτε λοιπόν ότι μία στο τρισεκατομμύριο στη δεσποτεία. Ναι. Καταγράφετε άποψή σας και να δούμε. Δεν θα ανοίξει πουθενά καινούριο τμήμα. Αφήστε τα άλλα, για τη δεσποτεία μιλάω εγώ. Ναι. Λοιπόν, κατεγράφει άποψή σας και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί, ποιος θα διαψευστεί. Λοιπόν, πάμε τώρα. Φοιτητική εστία.
Είναι περιουσία του Πανεπιστημίου, είναι του ΤΕΗ, είναι του Δήμου, είναι του κράτους. Μπορεί το κράτος να την παραχωρήσει, για, όπως εξαγγέλει ο κυβερνητικός βουλευτής, για να γίνει εκεί, να μετεκατασταθεί η αστυνομική διεύθυνση. Τι λέει ο βουλευτής της αντιπολίτευσης και μέχρι χθες κυβερνητικός? Είχε παραχωρηθεί το οικόπεδο, είχε παραχωρηθεί το οικόπεδο από το Δήμο στο τότε ΤΕΗ για να φτιαχτεί εστία. Ναι, δεν έγινε το έργο, ναι. Παρήλθε η προθεσμία, αυτοδικαίως περνάει στην κατοχή του, ναι, Δήμου Ιγουμενίτσας. Με την προϋπόθεση, συγνώμη, αν έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, ναι, ο Δήμος Ιγουμενίτσας, ναι, αυτό πρέπει να το απαντήσει ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας και το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που έχω να πω όμως είναι, ναι, ότι ο κύριος Γιώγιακας, ναι, πήγε και έκανε συνάντηση, mm-hmm, πριν καν προλάβουμε να κάνουμε επικίδιο στο τμήμα που ο ίδιος κατήργησε και η κυρία Κεραμέως, mm-hmm, και που δεν έδωσε καμία μάχη, mm-hmm, να σπέψει, να μοιράσει και την πρίκα, mm-hmm, να δώσει δηλαδή την πρίκα του ΤΕΗ, Μαγαρίτη, ναι, το κύριο που είναι, όπως, ναι, είναι, ναι, να, ναι, την δώσει σε ένα άλλο υπουργείο και σε μια άλλη υπηρεσία. Και, ναι, όχι μόνο αυτό, χρησιμοποίησε και ολόκληρο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ δεν είχε συζητήσει καν για το θέμα και της παραχώρησης από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την αστυνομία. Δεν είχε εγκρίνει ακόμα το Δημοτικό Συμβούλιο, μάλιστα, και απόδειξη είναι ότι ο κύριος Λόλος, ο κύριος Δήμαρχος, έβγαλε ανακοίνωση που καταγγέλει τον βουλευτή. Τότε. Μάλιστα. Έσπευσε λοιπόν. Και αυτό, αυτό που έχω να του πω είναι ότι δεσμεύτηκε, πήρε μία πολιτική απόφαση. Ποιος? Ο κύριος Γιώγιακας. Πολιτικά. Ναι. Πήρε μία απόφαση να διατεθεί το κτίριο, mm-hmm, στην αστυνομία και να κατασκευαστεί, χωρίς να έχει εξασφαλίσει κονδύλια, χωρίς να έχουν γίνει όλες οι διοικητικές πράξεις, χωρίς να έχει υπάρξει συνένεση, mm-hmm, από ό,τι διαβάζω, από το Δήμο Ιγουμενίτσας ή από το Πανεπιστήμιο, για το πώς ακριβώς θα γίνουν οι διαδικασίες και τι το θα γίνει με το παλιό κτίριο της αστυνομίας. Με το παλιό κτίριο της αστυνομίας. Το Πανεπιστήμιο λέει ότι για να το παραχωρήσει πρέπει να διαθέσει ο Δήμος που το διεκδικεί ποσό το οποίο αφαιρέθηκε από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου. Άρα τι ανακοίνωσε ο Γιώγιακας, κύριε Μάστορα? Τι ακριβώς ανακοίνωσε? Με συγχωρείτε, εγώ είμαι γραφείο τύπου του κυρίου Γιώγιακα. Τι ακριβώς ανακοίνωσε? Εμένα ρωτάτε. Ρητορικό το ερώτημα. Θα απαντήσει ο Γιώγιακας μεθαύριο. Κοροϊδεύει το θεσπρωτικό λαό. Θα απαντήσει ο Γιώγιακας μεθαύριο. Απαντήστε τώρα εσείς. Εγώ σας απάντησα. Ωραία, καλώς. Ο λόγος έχει δεσμευτεί, ο λόγος του είναι δημόσιος. Μάλιστα. Καλά, είχαμε κάνει και ένα debate μέσα στην πανδημία, στην πρώτη φάση, αν θυμάστε, που έχει διαψευστεί σε πάμπολα πράγματα. Μπορώ να τα παρεθύσω, αν θέλετε. Με ποιο το κάνατε? Με ποιο το κάνατε? Με εσάς. Γιατί κάποιοι μπορεί να το έχουν δει και νομίζω ότι το κάνατε, ξέρω εγώ, στο Sky. Κάναμε ένα debate στην εκπομπή σας, κύριε Μάστορα, την εκπομπή Ελεύθερα, τον περασμένο Μάιο, σχεδόν ένα χρόνο πριν, μετά την πρώτη φάση της πανδημίας. Και σε όσα είχε τάξει τότε ο κύριος Γιώγιακας, ότι θα πάρουν οι φιλοκαλλιεργητές ενίσχυση. Είναι γραμμένα όλα, κύριε Κάτση. Ότι θα πάρουν οι φιλοκαλλιεργητές ενίσχυση, ότι θα εξαιρεθεί η γερσαία ζώνη πριν την πόλη του λιμανιού. Ότι, πώς το λένε, θα διεκδικήσει τμήμα. Όλα αυτά δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Η θεσπρωτεία είναι στον αυτόματο πιλότο. Έχει τεράστιες ευθύνες για το γεγονός ότι δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών αποφάσεων και της προσοχής της κυβέρνησης. Θεωρώ λοιπόν ότι η δέσμευσή του να φτιαχτεί αστυνομικό μέγαρο εντός, ναι, της θητείας του, τον δεσμεύει και έχει σηκώσει, ναι, τον πύχη ψηλά μόνος του και θα κριθεί πάρα πολύ αυστηρά από αυτό. Εγώ περιμένω να το κάνει. Ακούστε με λίγο. Ο κύριος Γιώγιακας, αν όλα πάνε καλά, την άλλη εβδομάδα θα είναι στην ίδια θέση που είστε τώρα εσείς. Θα ερωτηθεί, προφανώς, να είστε βέβαιος για όλα αυτά και θα απαντήσει. Εγώ τώρα δεν μπορώ να ρωτάω, μάλλον να ακούω εσάς να λέτε για τον κύριο Γιώγιακα. Εσείς πείτε για εσάς. Γι' αυτό τα λέω, κύριε Μάστορα, για να απαντήσει δημόσια. Γι' αυτό τα λέω. Για να τα ακούσει και να απαντήσει δημόσια. Για να ακούσει. Δηλαδή, με υποτιμάτε τώρα. Πιστεύετε ότι δεν θα τα ρωτήσω εγώ αυτά? Δεν έχει να κάνει με εσάς, κύριε Μάστορα. Θα τα ρωτήσω. Όχι. Δεν έχει να κάνει με εσάς, κύριε Μάστορα. Έχει να κάνει με το γεγονός. Εγώ ρωτάω όμως, εσείς τι κάνατε? Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι πολιτικά ανακόλουθος. Ναι, αλλά εγώ ρωτάω, εσείς τι προτείνετε? Οφείλω από τη θέση που έχω και που με τίμησε ο θεσπρωτικός λαός να ασκήσω κριτική. Και αυτό που. Και αυτό αλλά να κάνετε και προτάσεις. Ναι. Εσείς τι προτείνετε? Εγώ αυτή τη στιγμή αυτό ρωτάω. Για παράδειγμα, να σας πω τι κάναμε εμείς.
Το σχολείο Βούλγαρη το εντάξαμε στο ΕΣΠΑ για την πρόσκληση επανάχρηση. Για το ΠΕΗ μιλάμε, κύριε Γκάτση. Ακούστε, κύριε Μάστορα. Μα τι να το κάνω το σχολείο Βούλγαρη, δεν με ενδιαφέρει να. Ειλικρινά σα δεν με ενδιαφέρει. Μα αφήστε με να σα εξηγήσω. Ενδιαφέρει του συμπολίτε μα. Ενδιαφέρει του κάποιου παραμυθιώτε. Το σχολείο Βούλγαρη, όπως το βάλαμε στο ΕΣΠΑ στην επανάκριση δημόσιων κτηρίων, ομοίως βάλαμε και το κτίριο του ΕΙΝ, της μαθητικής νεολαίας, της μαθητικής εστίας, για να φτιαχτεί, και τώρα βλέπετε ότι γίνονται εργασίες και θα φτιαχτεί το κτίριο του ΕΙΝ στο Φιλόδημος 2. Ομοίως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το κτίριο της εστίας που λέτε, που με ρωτάτε, από τη στιγμή που το διεκδικεί ο Δήμος Ιγουμενίτσας ή που δεν θέλουν να το κάνουν κάτι σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί δεν ανοίγουν τμήματα, τα καταργούν τα τμήματα, θα μπορούσαν να το βάλουν σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο Φερρυππίν στο Τρίτσις για να φτιάξουν ένα γυροκομείο. Ωραία. Θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα κέντρο προστασίας, πώς το λένε, παιδιού ή οτιδήποτε. Ωραία. Θα μπορούσαν όμως να το κρατήσουν, να το αναπτύξουν και να φτιάξουν ένα τριτοβάθμιο τμήμα, αφού δεν τους άρεσε το δικό μας και εμείς τα κάναμε όλα λάθος, να ανοίξουν ένα τμήμα δικό τους. Δεν να φτιάξουν και τη φοιτητική εστία για να έχουμε και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να προσελκύσουμε φοιτητές. Λοιπόν, βοηθήστε με. Εάν απαντήσετε σε επόμενες ερωτήσεις επιγραμματικά, θα κάνουμε την κουβέντα διαφορετικά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Βοηθήστε με λίγο. Επιγραμματικά, αφήστε τι κάνει ο Γιώλιακας. Ο Γιώλιακας θα κρυθεί και να είστε βέβαιοι ότι όταν έρθει εδώ στη θέση τη δική σας. Σε έκανα προτάσεις, κύριε Μάστρα. Μόλις έκανα προτάσεις. Ακούστε με λίγο. Θα ερωτηθεί από μένα. Και μάλιστα τότε η θέση μου θα είναι και πιο καλύτερη. Γιατί τότε αυτό σα και εξουσία τώρα. Σα είπα, με εσά είναι και λίγο άχαρο ο ρόλο μου. Λοιπόν, επιγραμματικά, εντάχει. Ελληνικά ταχυδρομεία, Ιγουμενίτσα, ΕΛΤΑ σε αποσύνθεση. Επιγραμματικά, κάνατε περιόδου στη Βουλή, πήρατε θέση. Τι προτείνετε, θα πρέπει. Σύντομα. Θα πρέπει να προσλάβουν. Να μην μειώσουν τους διανομής ούτε στην Ιγουμενίτσα, ούτε στην Παραμυθιά, ούτε στο Φιλιάτι, και θα πρέπει να πηγαίνουν οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ έγκαιρα και σε κάθε σημείο του νομού και σε κάθε χωριό. Αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ακόμα και στην Αμερική. Και είναι δημόσια υπηρεσία αυτή. Όπως όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, να γίνεται και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα δημόσια είναι προς το παρόν. Αυτό σας λέω. Ότι όπως είναι μια δημόσια υπηρεσία και καθολική υπηρεσία, δηλαδή να μην υπάρχουν πολίτες που σε άλλο χωριό μπορεί να πάει το ταχυδρόμο, σε άλλο δεν πάει, ή σε άλλο συχνά, σε άλλο αρεά. Θα την πάρει τη σύνταξή του ο χωριός, ο παππούς που βρίσκεται πάνω στη Γλούστα. Κατεγράφει. Ωραία. Θα την πάρει. Αν δεν πάρει, δεν έχει διανομέα. Αν δεν έχει διανομέα, δεν την πάρει. Όχι. Καταρχούν και το κατάστημα τη τράπεζα στο Φιλιάτι. Πείτε μου ποια υπηρεσία θα μείνει στο Φιλιάτι. Λοιπόν, μισό. Ναι, επειδή όμως πάλι όμως οφείλω τώρα να κάνω μια αναφορά στη δική σας κυβέρνηση, γιατί δεν πέρασαν 10 χρόνια, είπα 1,5 χρόνο πέρασε. Δεν κανένα τραπεζικό κατάστημα επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν έκλεισαν τα ΕΛΤΑ επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μνημονιακός όρος. Ποιο είναι μνημονιακός? Το μνημόνιο, μισό λεπτό, επιτρέψτε μου. Στο μνημόνιο ψηφίστηκε τον Ιούνιο, πότε, τον Ιούνιο του 2015, που το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Η Εθνική Τράπεζα και άλλες συστημικές τράπεζες να περιορίσουν τον αριθμό των υποκαταστημάτων τους. Ψευδές είναι. Βεβαίως. Δηλαδή, εσείς αν είστε κυβέρνηση, η τράπεζα στο Φιλιάτι δεν θα έκλεινε. Κύριε Μάστορα, 12 δις δώσανε στην τράπεζα με το σχέδιο Ηρακλής. Δεν μπορούν να τις δεσμεύσουν να κρατήσουν τα καταστήματα. Δεν ντρεπόμαστε λίγο που το βάζουμε και στη διαπραγμάτευση? Σας ρωτώ κάτι. Δεν ντρεπόμαστε λίγο που έκανε ερώτηση στον Υφυπουργό Οικονομικών και του είπε εντάξει, θα σου αφήσω ένα ATM. Εάν εσείς, κύριε Κάτση, αν είστε κυβέρνηση, στους Φιλιάτες η Εθνική Τράπεζα δεν ήταν. Ήμασταν κυβέρνηση και δεν έκλεισε, κύριε Μάστορα. Εάν είστε σήμερα, λέω, θα πάρουμε να ανοιχτεί. Ήμασταν και δεν έκλεισε. Νομίζω ότι δεν θέλανε οι τράπεζες να κλείσουν καταστήματα το 2015 και το 2016 και το 2017. Αλλά ωραία, εντάξει, καλώς. Ο κύριος Πέτσας, ακούστε, ο κύριος Πέτσας στην ΚΕΔΕ, ο κύριος Πέτσας στην ΚΕΔΕ προχτές που συνεδρίασε για τα ΕΛΤΑ, είπε ότι το ζήτημα των τραπεζικών καταστημάτων και των ΕΛΤΑ είναι ένα κεντρικό θέμα το οποίο θα πρέπει να το επανεξετάσουμε και το γνωρίζει και ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Αν λοιπόν ήταν μνημονιακή υποχρέωση, αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα είχε κλείσει, αν όλα αυτά, τότε γιατί ο κύριος Πέτσας αντιλήφθηκε ότι υπάρχει κοινωνικό κόστος από τους Δήμους και από τα χωριά? Εντάξει, και θα το εξετάσει ο Μητσοτάκης. Ακούστε και η άποψή σας. Αν λοιπόν εσείς ήταν κυβέρνηση, τα ΕΛΤΑ θα ενισχύονταν με προσωπικό, η Εθνική Τράπεζα στο Φιλιάτι δεν θα έκλεινε, ούτε η Πειραιώς. Έτσι δεν είπατε? Ακριβώς. Μα ήμασταν κυβέρνηση και δεν έκλεισε.
Έκλεισε. Το τελειώσαμε. Δεν γίνεται να δίνεις ένα σκασμό λεφτά στις τράπεζες και να τους επιτρέπεις να απολύουν προσωπικό, να βγάλουν εθελουσίες εξόδου. Κατεγράφει και άποψή σας. Καταστήματα. Πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το είπατε, το κατεγράφει. Πάμε παρακάτω. Βοηθήστε με λίγο. Πάμε παρακάτω. Επίκειται η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Οικουμενίτσας με τους όρους της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, εσείς μιλούσατε για ιδιωτικοποίηση με άλλους, με υποπαραχωρήσεις. Τα έχουμε πει αυτά, να μην τα επαναλάβουμε. Την άνοιξη, από ό,τι φαίνεται, θα αρχίσει η διαδικασία της πρώτης φάσης της ιδιωτικοποίησης. Ακόμη παραμένει εκκρεμές το θέμα της εκχώρησης της χερσαίας ζώνης στο Δήμο Οικουμενίτσας. Κάτι το οποίο βαρύνει όμως και τη δική σας κυβέρνηση. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Έχω να πω ότι τον περασμένο Μάιο που κάναμε το debate και εγώ είχα προειδοποιήσει ότι εμείς μπορεί να καθυστερήσαμε να αποδώσουμε τη χερσαία ζώνη, αλλά εμάς δεν μας πίεζε ότι θα μας την πάρει ο ιδιώτης. Mm. Δεν είχαμε προχωρήσει διαδικασίες. Καλά, αυτό δεν είναι, τώρα, δεν είναι δικαιολογία αυτό, δηλαδή ότι ο κ. Κουρουμπλής μας έγραφε τώρα στα κατάλληλα των υποδημάτων του. Όχι. Και μας κοροϊδεύε. Όχι, δεν είναι δικαιολογία, αλλά σας εξηγώ. Ναι. Ότι δεν μας πίεζε κάποιος να χάσουμε τη χερσαία ζώνη. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως επιλέχθηκε η διαδικασία, ήταν κρίσιμο. Την ασφυκτική πίεση του χρόνου. Ακριβώς. Ήταν κρίσιμο να αποδοθεί η χερσαία ζώνη πριν το αγοράσει το λιμάνι κάποιος ιδιώτης. Ναι. Και ο κύριος Γιώργιακας είχε δεσμευτεί δημόσια ότι σε κάθε περίπτωση, και του είπατε ότι καταγράφεται αυτό. Ότι σε μα κάθε το έχω γραμμένο. Τι νομίζετε ότι δεν το έχουμε γραμμένο? Η χερσαία ζώνη θα, ναι, αποδοθεί πριν το πάρει κάποιος ιδιώτης. Εγώ, ναι, περιμένω αυτή τη δήλωση. Εσείς να επαληθευτεί. Τι εκτιμάτε, ότι υπάρχει περίπτωση η χερσαία ζώνη να μην προλάβει να εκχωρηθεί? Μια εκτίμηση πολιτική. Δεν θα εκχωρηθεί. Γιατί το ΤΑΙΠΕΔ, και μου το είπε ο Πλακιωτάκης, γιατί έκανα επίκαιρη στη Βουλή μετά, εγώ το καλοκαίρι έκανα επίκαιρη. Εσείς λέτε δηλαδή ότι η χερσαία ζώνη δεν θα εκχωρηθεί στο Δήμο Οικουμενίτσας? Όχι το καλοκαίρι, το Σεπτέμβρη έκανα. Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Άλλο σα ρωτάω, αφήστε την ερώτηση. Εσείς λέτε ότι η χερσαία ζώνη πριν το λιμάνι πάει σε ιδιώτη. Δηλαδή η χερσαία ζώνη θα πάει πρίκα στον ιδιώτη? Ναι, ναι. Γιατί καταγράφεται και η δική σας δήλωση. Δεν κατάλαβα πώς το λέτε. Εγώ, με βάση την απάντηση που είδα από τον Υπουργό και από αυτό που έγραψε το ΤΑΙΠΕΔ, το ΤΑΙΠΕΔ έγραψε ότι όπως ακριβώς είναι τα σχέδια, δεσμεύουν την πρόσκληση του διαγωνισμού. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η εκτίμησή σας αυτή. Λέω, τη λέω εκτίμηση. Ναι, ναι, ναι. Και ανησυχητική συγχρόνω. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα δικαιωθεί. Και έτσι, μακάρι σας το λέω, να διαψευστώ. Αλλά δεν νομίζω. Γιατί από την απάντηση του Υπουργού και από το ΤΑΙΠΕΔ είδα ότι δεσμεύεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, δεσμεύεται η υφιστάμενη κατάσταση. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα πολιτικά. Συγγνώμη. Ναι. Θέλω να πω, ναι, ότι στο λιμάνι της Οικουμενίτσας υπάρχει μία κομματικά διορισμένη, μία γαλάζια διοίκηση. Γιατί επιμερώσας τι υπήρχε? Δεν υπήρχε αυτή η γαλάζια διοίκηση. Επιμερώσας, μισό λεπτό. Πριν συνεχίσετε. Δεν με αφήσετε επιμερώσας... Όχι, να το πούμε όμως. Επιμερώσας δεν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑΙΚΗ διοίκηση? Μπορώ να ολοκληρώσω την πρότασή μου και να με ρωτήσω τι θέλετε. Πώς? Μπορώ να ολοκληρώσω την πρότασή μου και να με ρωτήσω τι θέλετε. Ναι, μια παρέμβαση έκανα. Με συγχωρείτε, εντάξει. Ευχαριστώ. Πέστε. Η γαλάζια κομματικά διορισμένη διοίκηση, η σημερινή, ναι, η Σολίγα ΑΕ, ναι, από το διάστημα που ανέλαβε μέχρι και τον Οκτώβρη του 20, mm-hmm, μέσα σε 10 μήνες, κατάφερε να κάνει απευθείας αναθέσεις ύψους, ναι, 1.800.000 ευρώ. 730, mm-hmm, κάτι, από ό,τι θυμάμαι, για την ακρίβεια. Ναι, ναι. Εισβήτησε η διοίκηση, ενώ τα κατέθεσα όλα στα πρακτικά. Δεν, ναι, είναι όμως πράγματα να αμφισβητηθούν αυτά, γιατί όλα βρίσκονται στη διάβγεια. Mm-hmm. Έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ. Γίνεται, ναι, όργιο απευθείας, ναι, ανάθεσης, διασπάθησης δημοσίου χρήματος, mm-hmm, πελατειασμού, εσχρού πελατειασμού, mm-hmm, και δεν έχουμε δει τίποτα ως προς το δημόσιο συμφέρον. Μάλιστα. Δεν έχει κερδίσει τίποτα η πόλη της Οικουμενίτσας, mm-hmm, δεν έχει κερδίσει τίποτα ο Δημότης, έχουν, mm-hmm, κερδίσει μόνο οι κολλητοί και οι φίλοι της, μάλιστα, γαλάζιας κομματικά διορισμένης διοίκησης. Εντάξει. Και θεωρώ απαράδεκτο να ακολουθείτε ένα τέτοιο πλιάτσικο πριν από το ξεπούλημα. Μάλιστα. Το θεωρώ απαράδεκτο. Και είναι και στα όρια των ποινικών ευθυνών. Κατεγράφει. Στα όρια των ποινικών ευθυνών. Δεν υπάρχουν όρια. Ακούστε. Είστε πολιτικός. Ακούστε, μισό λεπτό. Ακούστε κάτι.
Εγώ θέλω να είμαι τώρα, επειδή η άλλη πλευρά δεν είναι εδώ πέρα, οφείλω να την υπερασπιστώ. Ενώ την διοίκηση. Όπως θα έκανα και με τη διοίκηση τη διορισμένη επί δικής σας κυβέρνησης, εάν ήταν ένας άλλος απέναντί μου συνομιλητής βουλευτής αντιπολίτευσης. Να βγουν να τα πούνε, άμα θέλουν. Μισό λεπτό, ακούστε κάτι. Ακούστε, αν έχει κάτι η δικιά μας διοίκηση, να βγουν να τα πούνε. Μόνο εγώ μιλούσα για τη δικιά μας διοίκηση. Ακούστε κάτι. Μόνο εγώ έλεγα δημόσια τα κακό κείμενα της δικιάς μας διοίκησης και της κάθε δικιάς μας διοίκησης και παραδεχόμουν τα λάθη και τις παραλήψεις. Άρα, λοιπόν, να βγουν οι δεξιοί να τα πούνε αν έχουν τα άντερα. Και συμφωνείτε ότι και με τη δική σας διορισμένη διοίκηση. Να πούνε αν έχουν τα άντερα οι δεξιοί να τα πούνε. Αλλά δεν μιλάνε γιατί θέλουν να κάνουν αναθέσεις, να θέλουν να κάνουν διασπάθεις δημοσίου χρήματος. Εγώ... Πάρτι πριν το πιάτσικο. Πάρτι πριν το ξεπούλημα. Ερώτηση. Η διορισμένη από εσάς διοίκηση του οργανισμού Λιμένα έκανε απευθείας αναθέσεις, ναι ή όχι? Προφανώς και έκανε. Έκανε. Τότε μιλούσαν η άλλη πλευρά, η της Νέας Δημοκρατίας, για πάρτι αναθέσεων. Για δείξτε το. Πώς? Βρείτε μου μία δήλωση. Εγώ θα βρω τη δήλωση, θα κάνω το detective. Πρέπει να το ψάξω. Σας λέω ότι αυτό έλεγε τότε. Να σας πω κάτι. Πράγματι, εσείς, κύριε, ο ίδιος, μάθρα, εσείς ο ίδιος. Το detective πρέπει να κάνετε, γιατί δεν θα βρείτε καμία δήλωση. Το detective πρέπει να κάνετε. Ωραία. Γιατί δεν μιλούσε κανένας. Δεν μιλούσε κανένας. Εγώ, γιατί λοιπόν, δεν μιλούσε. Γιατί ήθελε να κάνει τα τριπλάσια χειρότερα. Μέσα σε 10 μήνες ένα 750. Σε 10 μήνες ένα 750. Που άνθρωποι κάνουν τις δουλειές τους. Οι επιχειρήσεις δεν ξέρω αν θα ανοίξουν. Ακούστε με λίγο. Ακούστε. Μην σας πιάνει τέτοιος ίστρος. Επειδή εγώ δεν διεκδικώ για τον εαυτό μου το ρόλο του Ηρακλή Πουαρό, δεν θα κάνω το detective. Ειλικρινά, δεν έχω και χρόνο ούτε και να σας πω και διάθεση. Οφείλω όμως να σας μετιμήσω ότι τότε, με προκαλείται να το κάνω τώρα, δηλαδή με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με διορισμένη κυβέρνηση των ΟΛΗΓ από το ΣΥΡΙΖΑ, εσείς ως βουλευτής της συμπολίτευσης της κυβέρνησης, και να πω και κάτι και δημόσια το λέω, και αυτό είναι και προς τιμή σας. Το λέω, αν και δεν πήρα πέρα θέση στους προσβεστές, το λέω όμως. Εσείς εγκαλούσατε την τότε διορισμένη διοίκηση για αναθέσεις και για πράξεις που ήταν στα όρια της νομιμότητας. Ναι ή όχι? Εγώ, κύριε Μάστορα, ανεξαρτήτως διοίκησης και κυβέρνησης, τα ίδια έλεγα τότε, τα ίδια λέω τώρα. Έτσι, μπράβο. Πάμε εγώ, τώρα στα σήμερα. Μάστορα, αφήστε με. Εγώ, κύριε Μάστορα, είμαι με το σωστό και το δίκιο. Τα λέγατε τότε. Δεν απαντάτε. Αφού σας λέω, τα ίδια έλεγα τότε, τα ίδια λέω και τώρα. Τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω όμως, ακούστε λίγο. Ναι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι όμως, ότι αν μη τι άλλο, που δεν συμφωνώ με την πρακτική των απευθείας αναθέσεων, αλλά εντάξει, λειτουργικά μπορείς να κάνεις, έτσι. Ναι. Λειτουργικά. Υπάρχουν και έκτακτες ανάγκες. Υπάρχουν και κάποιες διαδικασίες. Εφόσον είναι νόμιμο. Ναι. Ακούστε όμως ποια είναι η διαδικασία. Ακούστε όμως ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά. Ναι. Πρώτα. Αυτοί, όσες απευθείας αναθέσεις έκανε η διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ, η διοίκηση ΝΤΑΗ, αυτοί τις κάνανε σε 10 μήνες. Πρώτον. Δεύτερον. Η διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ και με δικιά μας πολιτική βούληση έκανε και 3 έργα με κοινωνικό όφελος. Και εδώ έχουν γίνει έργα. Ακούστε, κύριε Μάστορα, το ΤΑΦ3. Μα δεν με αφήνετε. Δεν έχουν γίνει έργα, δεν γίνεται να το πω. Να ολοκληρώσω και να το πείτε. Εντάξει. Να ολοκληρώσω. Το ΤΑΦ3 κτίριο, το έκανε δίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Το δρόμο που περνάει μπροστά από την αστυνομία, ο οποίος ηρίστο εμπαρόντο σε ένα σημείο στην Τράπεζα Πειραιός στενεύει και αντί για 2 λωρίδες είναι 1. Ο ορισμός της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Τώρα ολοκληρώθηκε. Με τη σημερινή διοίκηση ολοκληρώθηκε. Το έργο, κύριε Μάστορα, ήταν δημοπρατημένο και χρηματοδοτημένο από εμάς. Τι είναι το ολοκλήρωση, μα τι να κάνω? Δεν έχει συνέχεια η δημόσια διοίκηση. Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα, δηλαδή, ότι πρέπει να τα καλαποθεί ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά? Έκανε κάτι η σημερινή διοίκηση για αυτό το έργο? Μα ο δρόμος ολοκληρώθηκε. Έκανε, πραγματικά. Μείωσε τη λωρίδα και μετέφερε ένα περίπτερο. Από 2 λωρίδες την έκανε 1. Αυτό έγινε. Ωραία. Πράγμα, λοιπόν, και αυτό έγινε. Ακούστε κάτι, για να καταλήξουμε. Συμφωνούμε και οι δύο ότι και οι διοικήσεις και οι δικές σας και οι σημερινές είναι διορισμένες με κομματικά κριτήρια. Ωρα, συμφωνούμε και οι δύο. Συμφωνούμε τώρα, και οι δύο. Μετά την μπάλα στην εξέδρα τώρα. Όχι. Κανιά μπάλα. Συμφωνούμε. Με συγχωρείτε. Σε μένα το λέτε αυτό? Ξέρετε πολύ καλά ότι πρωταγωνίστησα τότε. Έτσι. Κυρία, μισό λεπτό.
Άλλο λέω, άλλο θέλω να πω. Εφόσον αυτά. Δεν αφήνετε να καταγγείλω δύο πράγματα. Εγώ είχα μια διάθεση καταγγελίας να τα πω όλα έξω από τα δόντια. Δεν με αφήνετε να τα πω. Εγώ... Λες, ναι, αλλά, ναι, αλλά, ναι, αλλά. Μα μισό λεπτό. Δηλαδή να μην πω ότι έγιναν έργα και επιμερών του. Ποιο είναι, για πείτε μου ένα. Μα τώρα εγώ θα γίνω απολογητή του ειδήξη του Ολίγκ. Δεν θα βγουν αυτοί να απολογηθούν. Μα βγήκαμε, κάναμε εκπομπή και είπαν τι και σε γυμναστήρια που τοποθέτησαν και τα λοιπά και σε δρόμους. Αυτά γίναν τώρα. Σε... Λοιπόν, αυτά γίναν τώρα. Τώρα. Ναι. Τώρα. Ωραία. Μετά από 18 μήνες. Λοιπόν, το θέμα μας τώρα είναι αυτή τη στιγμή είναι η διοίκηση του Λίγκ. Θέλετε να φάμε τόσο χρόνο για αυτό το πράγμα. Πέστε, εγώ δεν σας φίμωσα καθόλου να καταγγείλετε ό,τι θέλετε. Όταν πουλιέται η περιουσία του θεσπρωτικού λαού και γίνεται πλιάτσικο με το δημόσιο χρήμα και διασπάθηση δημοσίου χρήματος χωρίς να σέβεσαι τα επρόσθετα αναφορά, αν πιστεύετε ότι παρανόμησαν, με συγχωρείτε, αν πιστεύετε ότι παρανόμησαν, ότι παρανομούν η διοίκηση, γιατί κάνετε μια μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα για να επιληφθεί αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες και αξιόπινες πράξεις όπως ισχυρίζεστε. Κύριε Μάστορα, εγώ είμαι νομοθετική εξουσία. Δεν είμαι δικαστική εξουσία. Ναι. Εγώ είμαι εδώ να τα αναδεικνύω. Γιατί κάνατε στη Βουλή μια ερώτηση σχετική. Αν υπάρχει εισαγγελέας... Γιατί κάνατε στη Βουλή μια ερώτηση σχετική. Να κοιτάξει. Και αν υπάρχει υπουργείο και θέλει να ελέγξει τα πεπραγμένα, να το κάνει. Δεν το κάνει. Εσείς σαν νομοθετική εξουσία, ως βουλευτής θεσπρωτείας, γιατί δεν κάνατε στη Βουλή μια ερώτηση... Τα λέω όλα εδώ. Και δεν καταθέσατε... Αφήστε εδώ, εδώ είναι μια μικρή. Τι αναθέσει εγώ του κατέθεσα στη Βουλή, κύριε Μάστορα, στα πρακτικά. Καταθέσατε. Βεβαίως. Ωραία. Υπήρξε κάποια συνέχεια. Τι που σημαίνει ότι είναι σύνομες. Ασκήθηκε κάποια δίωξη. Δεν το έμαθα εγώ. Με συγχωρείτε, πέστε μου. Κύριε Μάστορα, νομίζω δεν μιλάμε ελληνικά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχω την εντύπωση ότι χειριζόμαστε και οι δύο, εγώ λιγότερο από εσάς. Τι είπα. Στοιχειωτός καλά την ελληνική γλώσσα. Τι είπα. Εγώ λιγότερο. Να ανακεφαλαιώσω για να μην σας χρεωθεί κάτι που νομίζετε... Εμένα να μου χρεωθεί. Ωραία. Εγώ καλά σοβαρολογείτε. Έχω σουράω, να το πω έτσι λαϊκά. Σουράω κανέναν. Αλλά δεν θέλω να ακούγονται πράγματα. Δηλαδή δεν θα λέμε ότι πλιάτσι το πλιάτσικο. Ακούστε κάτι. Ένα 750 σε 10 μήνες. Αν έχετε πλιάτσικο, πρέπει αύριο το πρωί να πάτε στο εισαγγελέα, ασύστο με την εξουσία και να κάνετε μηνυτήρια αναφορά. Εγώ αυτό θα έκανα. Δεν γίνεται αν έχετε στοιχεία. Εάν είναι όμως τα όρια της νομιμότητας, και μετά γιατί μιλάμε για πλιάτσικο, να δημιουργούμε εντυπώσεις. Εγώ μου λέτε εμένα να φοβηθώ. Ποιο να φοβηθώ, είναι κατάλαβα. Και ποιον έχω ανάγκη, πες ότι τα είπατε όλα και σας άφησα, αλλά δεν μπορώ όμως να μην σας ρωτήσω γιατί δεν κάνατε. Με διακόπτετε συνεχώς. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω μία σκέψη. Τώρα μην το λέτε αυτό. Συνεχώς. Έχω σηκώσει τόνο φωνής, ενώ δεν είχα σκοπό να το κάνω. Μην το λέτε. Καλύτερα να έχει ζωντάνια εκπομπή, δεν πειράζει. Να πω τα πράγματα έξω από τα δόντια. Καλύτερα να έχει ζωντάνια εκπομπή, δεν πειράζει, λέω. Φωνάξτε, δεν πειράζει. Τι γίνεται όμως. Ναι. Πέστε ό,τι θέλετε. Όχι. Πέστε το λίγο ό,τι θέλετε. Ειλικρινά δεν σα διακόπτω καθόλου. Εμένα, κύριε Μάστορα, προσωπικά με πειράζει που θα ιδιωτικοποιηθεί το λιμάνι. Είναι μια περιουσία του θεσπρωτικού λαού. Και θεωρώ αδιανόητο μια διοίκηση η οποία έχει ορισμένο χρόνο, δηλαδή δεν θα είναι SAE. Από τη στιγμή που αποφασίστηκε ότι θα δοθεί το πλειοψηφικό πακέτο, θα αλλάξει η διοίκηση. Ναι. Να μην σέβεται τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και των θεσπρωτών και να πηγαίνει σε ένα όργιο απευθείας αναθέσεων που είναι άνευ προηγουμένου. Αυτό εγώ το θεωρώ πάρτι. Και γίνεται πάρτι από τη στιγμή που πάμε σε ξεπούλημα. Αυτό σας εξηγώ. Είναι μια στρατηγική. Το ίδιο δεν κάνουν και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Mm-hmm. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, η κυρία Νικολάου δεν έκανε το ίδιο με το κυβερνητικό κτίριο 300.000 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Mm-hmm. Δεν κάνουν το ίδιο με την προμήθεια από τις γάζες και τις μάσκες που τα τριπλοτιμολογούν. Mm-hmm. Δεν κάνουν ένα όργιο και κατασπατάλησης απευθείας αναθέσεων σε εταιρείες που φτιαχτήκαν μία μέρα πριν. Mm-hmm. Τα κάνουν. Σε όλο το κράτος η δεξιά αυτό κάνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην πέφτουν από τα σύννεφα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το λιμάνι το χάνουμε και από περιουσία. Αυτό είναι η ουσία. Και εμένα αυτό με πονάει. Και αν δεν μιλήσω τώρα, πότε θα μιλήσω. Μιλήστε. Πότε να περιμένω. Δεν σας διακόπτω καθόλου. Πότε να περιμένω. Μιλήστε για αυτό. Είμαι υποχρεωμένος. Δεν μιλάω εγώ, κύριε Μάστορα. Εγώ δεν μιλάω μόνος μου. Κάθε μέρα συμπολίτες αυτά μου λένε. Με ρωτάνε συμπολίτες. Ναι. Με ρωτάνε συμπολίτες καθημερινά τι είναι αυτά και τι αποτύπωμα έχουν αφήσει απευθείας αναθέσεις στολή.
Τι έχει γίνει με το δρόμο και γιατί μειώθηκαν οι λωρίδες από 2 σε 1. Τι έχει γίνει με την απένταξη του εμπορευματικού κέντρου. Μάλιστα. Τι έχει γίνει με το ΤΕΗ που το απολέσαμε. Αυτά ρωτάνε κάθε μέρα, να μην τα πούμε. Να τα σας φέρεσε κανείς το λόγο. Κύριε Κάτσε, εγώ σας άφησα απεριόριστο χρόνο. Δεν το διακόπτετε. Εγώ απλά θέλω κάποια πράγματα για λόγους δεοντολογίας και σεβόμενος τη δεοντολογία πραγματικά, μόνο αυτή και τίποτα άλλο. Ούτε φοβάμαι κανέναν, ούτε σουράω κανέναν, να σας πω κάτι, ούτε έχω εξάρτηση από κανέναν και να πω και κάτι προσωπικό. Αποδεικνύεται αυτό ότι αν είχα οποιαδήποτε αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ εξάρτηση, και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ τώρα, χρειάζεται να πούμε δημοσίως, δεν θα ήμουν στη θέση που είμαι σήμερα. Άρα λοιπόν, μην μου λέτε εμένα, μην προσάπτετε εμένα ότι εγώ δεν σας αφήνω να μιλήσετε. Πείτε και για πάρτι και για ό,τι θέλετε και για συναυλίες και για ό,τι θέλετε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να μην κάνω το συνήγορο της άλλης πλευράς όταν είναι ένας καλεσμένος. Κύριε Μάστορα, ακούστε λίγο. Καταγράφει η άποψή σας, εντάξει. Προσπάτως καταθέσαμε στη Βουλή όλο το διάστημα της πανδημίας να δοθούν στη δημοσιότητα οι απευθείας αναθέσεις και να δούμε το ελεγκτικό συνέδριο να ελέγξει τις δαπάνες. Το αρνήθηκε η κυβέρνηση. Ωραία. Δεν είναι μόνο επιλογή της τοπικής διοίκησης εδώ. Είναι μια κεντρική επιλογή. Είναι μια πολιτική επιλογή. Το οποίο αυτό αποκτάει άλλη διάσταση στη δικιά μας την περίπτωση, γιατί χάνουμε και το πλειοψηφικό πακέτο. Χάνουμε την περιουσία. Καλώς. Αυτό είναι νομίζω σαφές και κατανοητό και δείχνει και την ειδοποιώ διαφορά. Κατεγράφει η άποψή σας, όπως καταγραφόταν και στο παρελθόν με την τότε διοίκηση του ΟΛΗΧ, και είπα είναι προς τιμή σας. Και το εμπορευματικό κέντρο, μια και το είπατε, ότι δεν είναι σημερινή απώλεια. Έχει κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι για το εμπορευματικό κέντρο. Που είπατε ότι χάνεται το εμπορευματικό κέντρο και τα λοιπά. Δεν χάνεται σήμερα. Τώρα πεντάχτηκε. Τώρα πεντάχτηκε. Έχουν κάνει τόσα χρόνια οι προηγούμενοι τι κάνανε. Κάνει καμιά ενέργεια. Εκτός από το να αγοράζουν παγκάκια. Κάναν τίποτα. Η προηγούμενη κυβέρνηση, λέω, η δική σας τι έκανε τόσα χρόνια. Εκτός από το να αγοράζουν παγκάκια, έχουν κάνει τίποτα. Η δική σας τι έκαναν, λέω. Ας αγοράζουν παγκάκια λοιπόν και ας λοιπόν, αφήσουν τα μεγάλα έργα. Καλώς. Για κανέναν άλλο που τα ξέρει. Κρινόμαστε όλοι και για το δημόσιο λόγο μας και για τις δημόσιες επιλογές μας. Προφανώς. Πάμε τώρα, επειδή ο τίτλος της εκπομπής από κάτω είναι και οι εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, τελειώσαμε τα πολιτικά. Πάμε λίγο στα εσωκομματικά. Θα μου πεις. Και ποιον ενδιαφέρον εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Μπα, τα εσωκομματικά ενός κόμματος και μάλιστα κόμματος εξουσίας, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενός του κόμματος εξουσίας της αντιπολίτευσης, βεβαίως και ενδιαφέρουν τους πολίτες. Είτε είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι μέλη. Επί την ευκαιρία είχατε ανοίξει ένα μητρό εδώ νέων εργαθείς νέων μελών, εδώ τοπικά. Για εδώ. Έχουν γραφεί. Τι. Αρκετοί. Αρκετοί, τι, εσείς είστε και μαθηματικό, είστε και αυτά δεν τα λέμε δημόσια, τα μέλη του κόμματος δεν τα λέμε δημόσια. Αυτά γινόταν μόνο επιστάλλην, ας πούμε. Ότι θα σας πω, μας βρήκε η πανδημία, είναι η αλήθεια, και εκεί πέρα που είχε πάρει μπροστά η διαδικασία, η μηχανή, κάπου σταμάτησε. Ωραία, δεν μπορούμε να πούμε πόσα μέλη έχουν εγγραφεί. Θα σας πω περίπου ότι σχεδόν διπλασιάσαμε τα μέλη μας. Καλά. Και εγώ θα πω χαριτολογώ, δεν θα επαρεξηγήσετε, ότι ο μεγάλος γέρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παπανδρέου, είχε πει ότι στην Ελλάδα ενίοτε οι αριθμοί ευημερούν, παραφράζοντας βέβαια αυτό, έτσι, οι άνθρωποι υποφέρουν. Παραφράζοντας το πολιτικά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα κομματικά σας. Τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, μπορείτε να μου πείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει σε συνέδριο. Ήταν να το είχαμε κάνει. Να γίνει και δεν έγινε λόγω πανδημίας. Μας έπιασε πανδημία. Και αυτό... η πανδημία, δεν μου λέτε, και η πανδημία δημιούργησε τέτοια εσωστρέφεια, εσωκομματική, και να αναδειχθούν ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις, αλλά πέντε, και μην με διαψεύσετε, διότι θα σας διαβάσω. Που τις βρήκα, τώρα θα σας διαβάσω. 5, παρακαλώ, εσωκομματικές στάσεις. Μπορεί να είστε πιο ενημερωμένος από μένα. Εγώ δεν έχω μετρήσει 5. Ορίστε. Εγώ λοιπόν θα διαβάζω και εσείς θα με διαψεύδετε. Ναι. Υπάρχει και θα διαβάζω τα αρχικά και το σύνολο. Ρενέ, ριζοσπαστική εναλλακτική ενότητα. Προέκυψε από τη διάσπαση της προεδρικής τάσης κίνηση μελών. Ναι ή όχι. Δεν τα λέτε όλα, πείτε μόνο την ονομασία. Υπάρχει ναι ή όχι. Υπάρχει, ναι. Ναι.
Κίνηση μελών υπάρχει. Υπήρχε και υπάρχει. Δεύτερη κίνηση. Για να, όχι, να δούμε ποιος είναι αξιόπιστος. Εγώ πέντε λέω, τις πέντε που βρίσκεται. Δύο μέχρι στιγμής. Ναι. Δύο, έτσι. Λοιπόν, ομπρέλα υπάρχει. Ναι. Τρεις μέχρι στιγμής. Ναι. Μισό λεπτό. Αριστερό δίκτυο υπάρχει. Όχι. Σας παρακαλώ, με Βίτσα μέσα, με Έφη Καλαμαρά. Δεν ισχύει, δεν ισχύει. Παπαδημούλη, ο οποίος φλερτάρει. Όχι. Όχι, όχι. Καλά, εντάξει. Όχι. Τέσσερις μέχρι στιγμής. Και... Όχι, κύριε Μάστορα, να είστε δίκαιος. Παπαδημούλης, Βίτσας και λοιπά είναι στην ομπρέλα. Λοιπόν... Τα ξέρω καλά σας λέω. Αφήστε. Καλά, εντάξει, δεν είναι πέντε, είναι τέσσερις. Μισό λεπτό, γέφυρα υπάρχει. Γέφυρα υπάρχει. Όχι, όχι. Η γέφυρα... Δεν υπάρχει με τον πίστη που όχι. Έχει αλλάξει όλα τα κόμματα ως πολιτικό ρολό. Όχι, όχι. Η γέφυρα ήτανε, προσέξτε, η γέφυρα ήτανε ο σχηματισμός πριν γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν λειτουργεί ανεξάρτητα γέφυρα. Δεν υπάρχει. Η Δημάρ που είναι, του Θεοχαρόπουλου. Τώρα μου λέτε τώρα. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι. Δηλαδή τελικά είναι. Τρεις τάσεις. Άντε για την οικονομία της. Ρεύματα ιδεών. Για την ακρίβεια, ρεύματα ιδεών. Ρεύματα ιδεών. Α, ρεύματα. Τι ωραία. Αυτές είναι ποιητικές πολιτικές εκφράσεις που τρελαίνουν τους ψηφοφόρους. Άμα ακούνε για ρεύματα ιδεών, τώρα μου θυμίζει η Γαλλική Επανάσταση. Πετάνε τις κουκούδια τους. Διαφωτισμό, Γαλλική Επανάσταση, τρελαίνομαι δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν, ναι, δεν ότι καλύτερο για την κοινωνία που αυτή τη στιγμή περνάει δύσκολα. Πες το λοιπόν. Θα σας πω όμως το εξής. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ λέω ευτυχώς. Όταν έχεις ένα συνέδριο, πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη δημοκρατία για να συζητηθούν όλα. Δημοκρατία είναι αυτή. Μισό λεπτάκι. Όταν έχεις ένα συνέδριο, λέμε, έτσι. Mm. Όταν είσαι σε μια διαδικασία όπου κάνεις έναν απολογισμό, κάνεις μια ανάλυση των αιτιών της ήττας. Ναι. Κάναμε καλά, τι κάναμε λάθος. Να γίνει αναφράξια. Το λέω φράξια, εντάξει. Γιατί κύριε Μάστορα, δεν έχουν όλοι τις ίδιες. Σε ένα κόμμα και δι μεγάλο. Κυβερνητικό, δεν έχει την ίδια αντίληψη ο καθένας από εμάς για το ποια ήταν τα αίτια της ήττας. Η Δημοκρατία είναι κόμμα μεγάλο κυβερνητικό, κυβερνάει και δεν υπάρχουν τάσεις. Αλλά, κοιτάξτε ποια είναι η διαφορά στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί με τις οικογένειες. Δηλαδή στηβάζονται όλοι πίσω από τα τζάκια. Από τα ονόματα. Εκεί υπάρχουν τζάκια. Ναι. Εδώ υπάρχουν ρεύματα ιδεών, είπατε. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν τζάκια. Υπάρχουν ρεύματα ιδεών. Ούτως ή άλλως. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο αδιαφυσβήτητος ηγέτης του χώρου, του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Επί της ουσίας όμως θα σας πω, και έτσι είναι πάντα, ότι όταν ένα κόμμα, ένα κόμμα του δημοκρατικού τόξου και ειδικά της αριστεράς, όπου πηγαίνει σε συνέδριο, αν θέλει όντως να διεκδικήσει ξανά την εξουσία με όρους σοβαρούς, θα πρέπει να τα διαλευκάνει αυτά τα εσωτερικά ζητήματα και να τα συζητήσει ανοιχτά και ελεύθερα. Δηλαδή, δεν μπορεί να περιοριστούμε τώρα. Έχετε δίκιο όμως, το εξήγησα και νωρίτερα, ότι την κοινωνία δεν την αφορούν αυτά τα ζητήματα. Αφορούν όμως έναν κόσμο που είναι διαθέσιμος μέσα από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μέσα από την Προοδευτική Παράταξη, να καταφέρει να συστρατευθεί και να δει πώς ακριβώς μπορούμε να συνδράμουμε στην υπόθεση της επόμενης μέρας. Για να αλλάξει η χώρα, ρώτα. Να πάμε σε μια προοδευτική διακυβέρνηση για να αποκτήσουμε την πολιτική. Και την πολιτική και πλειοψηφική, την πολιτική και κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Έτσι. Για να γίνουν αυτά πρέπει να συζητηθούν πράγματα. Γιατί χάσαμε, τι έφτιαξε, τι δεν κάναμε καλά, τι κάναμε καλά. Και όλα αυτά πρέπει να συζητούνται σε διάφορες ομάδες και καθεμία να κάνει τη δική της ερμηνεία. Εσύ το βλέπετε αυτό ότι είναι συστατικό υγείας και δημοκρατίας και ότι προάγει το συμφέρον του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτώ. Ως πολίτης, όχι ως ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως μέλος. Θεωρώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, θεωρώ ότι αυτές οι παραδοσιακές δομές εντός των κομμάτων ίσως έχουν ξεπεραστεί και από την ίδια την ζωή, να το πω έτσι, αλλά και από τις ίδιες εξελίξεις. Όμως, αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε στο συνέδριο. Μάλιστα. Προφανώς, το να συνεδριάζει κάποιος μόνος του δεν έχει κανένα νόημα.
Ο καθένας μόνο, εδώ είναι μέλη. Είναι μέλη. Αλλά, είναι... Αν δύο μέλη όμως έχουν μία άποψη ή τρία άτομα έχουν μία άποψη, τρία μέλη εν πάση περιπτώσει, τα οποία είναι στην ηγετική ομάδα, έτσι, σε προβλημένα στελέχη κλπ. Τα οποία έχουν μία συγκεκριμένη άποψη. Τι γιατί... καταθέτει στο κόμμα. Στο κόμμα. Μα στο κόμμα κατατίθεται αυτό. Όχι ο Στάση όμως. Όχι ο Ρενέ. Είναι και άκτορα Ρενέ, ας πούμε. Δηλαδή, μπορεί να βρεθεί κανείς και να την πει Ρένα. Στο κόμμα στο κόμμα κατατίθεται αυτό, κύριε Μαστρό. Στο κόμμα κατατίθεται. Είναι, είναι η πορεία προς το συνέδριο. Αυτό εσείς είναι πιστεύετε κάτι... δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει εσωστρέφεια. Όχι, όχι. Εσωστρέφεια δεν υπάρχει. Υπάρχει, υπάρχει προβληματισμός για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της κοινωνίας, οι οποίες πλέον... Δεν υπάρχουν είναι... στελέχη που αλληλοϋποβλέπονται, αλληλοϋπονομεύονται. Όχι. Έτσι λέτε εσείς. Όχι, όχι. Είμαστε συνταγμένοι. Αυτό θέλω να πιστεύω, γιατί οι αποφάσεις που... πιστεύετε. Α, τι εκτιμάτε ότι είναι. Ναι, να σας πω, οι αποφάσεις που λαμβάνουμε στα όργανα, δηλαδή για το κείμενο ας πούμε και τις θέσεις για την πορεία προς το συνέδριο, για τη διακήρυξη, είναι αποφάσεις που ελήφθησαν όχι με σχετική πλειοψηφία, ούτε με μεγάλη πλειοψηφία, αλλά με ομοφωνία. Μάλιστα. Αν υπήρχε κάτι το οποίο να αμφισβητούσε ενδεχομένως τον αρχηγό ή να... Ποιος μας πήρε τώρα, κανένας προβοκάτορας από τον δεξιό κόμμα. Από την τάση που αυτή εσείς πως λέγεται, μισό λεπτό, γέφυρα, νομίζω ο κύριος Μπίσης ήταν, έχω τηλέφωνο του, όταν ήταν ακόμα υπουργός Πασόκ. Ναι, και σωστά. Το έχω από τότε, εγώ, ναι, ο Μπίσης ήταν, ναι. Από τη γέφυρα είναι, ναι. Ο κύριος Μπίσης. Ωραία. Κρατάτε ακόμα το κάτι, μετά όταν τελειώσουμε, το πω κάτι χαιρετικό. Κρατάτε ακόμα τον προβοκατόρικο χαρακτήρα σας. Λοιπόν, κοιτάξτε, θέλω να πω λοιπόν ότι εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συζητήσουμε όσο πιο δημοκρατικά γίνεται και να καταφέρουμε να κερδίσουμε πάλι την, λοιπόν, την κοινωνική πλειοψηφία. Καλώς, κατηγράφει η άποψή σας. Οφείλω να πω, καταρχήν είδατε ότι με αμφισβητήσατε τελικά από τις 5 που είπα εγώ, εσείς συμφωνήσαμε στις 3. Εγώ λέω ότι είναι 5, αλλά δεν πειράζει και 3 να είναι... Πάντως δεν με διαψεύσατε, γιατί το επιχειρήσατε αυτό. Είπατε ποιες τάσεις, έτσι όταν εγώ έθεσα το θέμα. Οφείλω να πω και κάτι, επειδή το έψαξα. Δεν είναι 5, είπα. Δεν είπα δεν επειδή το έψαξα το έψαξα το ζήτημα. Να είδε ότι όταν θέλω να κάνω το detect, το κάνω. Εσάς δεν σας χρεώνουν, γιατί είδα ποιους βουλευτές χρεώνουν, σε ποιες τάσεις. Δεν σας είδα πουθενά. Ανεξάρτητος μεμονωμένος. Μάριος Κάτσης, μάλλον προεδρικός, αφού σε αναβάθμισε εκεί πέρα, σε κράτησε και το ΜΕΑΡΚΙ. Έτσι δεν είναι? Να υπενθυμίσουμε τι το ΜΕΑΡΚΙ είσαι. Το ΜΕΑΡΚΙ ψηφιακής διακυβέρνησης. Λοιπόν, αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, σε βλέπω στη θέση του Πιαρακάκου του σημερινού. Αν δεν έχει επιτέλους και θεσμοτεία, έναν υπουργό, ρε παιδί, με έναν υφυπουργό. Έχουμε τόσα χρόνια να έχουμε, ας πούμε. Γιατί εδώ με τη Νέα Δημοκρατία δεν βλέπω να. Να έχουμε κι εμείς ένα αποκούμπι, έτσι μια ασφάλεια. Η αλήθεια είναι ότι εσείς οι παλιότεροι, γιατί εγώ είμαι νεότερος, είχατε μάθει να έχετε υπουργός της πρωτεία πάντα. Τόσα χρόνια. Δηλαδή τώρα δεν είναι εργατία. Δηλαδή, τώρα περιμένω στον ασυμματισμό να κάνει το Γιώργιακα. Εδώ δεν έκανε τώρα. Τώρα πάντα τον κάνει τώρα. Εντάξει. Λοιπόν. Χαριτολογώντας τα λέω όλα αυτά. Πιστεύω ότι η κουβέντα μας ήταν ενδιαφέρουσα. Εάν κάπου νομίζετε ότι δεν τήρησα την διοντολογία, να σας ζητήσω συγγνώμη. Όχι, αλήθεια. Δεν το έκανα πάντως, διευκρινίζω, δεν το έκανα με πρόθεση να στηρίξω οποιονδήποτε. Σας το λέω ευθέως κιόλας και δημοσίως, με αφήνουν παγερά, αδιάφορο όλοι. Και εσείς τουλάχιστον ξέρετε ότι έχω δώσει δείγματα γραφής. Άλλωστε, το πλήρωσα κιόλας, έτσι. Το ξέρετε αυτό, ας πούμε. Κύριε Μάρκο, κοιτάξτε λοιπόν, να δείτε τι συμβαίνει με εμάς τους δύο. Εσείς έχετε ένα εκρηκτικό ταπεραμέντο. Λόγω, πώς το λένε... Ιδιοσυγκρασίας. Τι να κάνω. Εγώ έχω ένα εκρηκτικό ταπεραμέντο λόγω ηλικίας. Λοιπόν, όχι, δεν είναι ηλικία. Είναι άλλη στην ηλικία σας που είναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχουμε, είναι λοιπόν, κάτι συντρόφια στο σουσί. Έχουμε λοιπόν και οι δύο άποψη. Προερχόμαστε από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Πού το ξέρετε. Μας ενδιαφέρει το καλό του τόπου. Πού το ξέρετε ότι προερχόμαστε από διαφορετικούς χώρους. Μας ενδιαφέρει το καλό του τόπου. Πού ξέρετε τι ψηφίζω εγώ. Όχι την ψηφία, από πού προερχόμαστε, είπα. Και πού ξέρετε, από πού προερχόμαστε.
Ναι, έχουμε ιστορία. Καλά, και εσείς προέρχεστε από την ΚΝΕΑ, δεν κατάλαβα. Από το ΚΚΕ ξεκινήσατε. και πήρατε τη ζωή σας λάθος. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Και καλή ο κόσμος εξήγαγε τα συμπεράσματά τους εξάγει συνεχώς για όλους και για όλα. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά επίσης. Καλή δύναμη. Κυρίες και φίλοι, καλή νύχτα και σε εσάς. Την άλλη Παρασκευή, με άλλον καλεσμένο, θα επιδιώξουμε να είναι ο κυβερνητικός βουλευτής και να υπάρχει και μια συνέχεια στην κουβέντα, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Συνέχεια και συνέπεια. Αυτά. Καλή σας νύχτα.